Que pão Λοιπόν κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Άλλη μια εκπομπή, αιώνια πιστό. Βέβαια, αυτή α, είναι έκτακτη εκπομπή στου δέκτε σα. Παρέα με τον Σάκη τον Μπουσδούνη, τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε από το άλλο στούντιο από τη, από από τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, όπου βρίσκεται ο Σάκη τον Μπουσδούνη. Που σήμερα θα κάτσουμε περίπου καμιά ωρίτσα εδώ με τον συνάδελφο, με τον αδερφό μου τον Σάκη. 15 χρόνια τώρα ξέρετε δεν αλλάζουμε ζευγάρια εμείς Είμαστε πιστοί, γι' αυτό λεγόμαστε και αιώνια πιστοί Τι να κάνουμε Δικάστε μας Λοιπόν, ε, είναι έτσι σακή όχι Ακριβώ έτσι είναι Μ' άρεσε βέβαια όπως το έτσι Δεν αλλάζουμε ζευγάρια Ε ναι ρε φίλε, ναι Εδώ έχει γίνει τη μοδού τώρα να αλλάζουμε Ξέρω εγώ τι γίνεται Αλλάξανε πολλά πράγματα Λοιπόν ε, Καταρχήν να πούμε, Καταρχήν να πούμε, ε, πούμε. Ε, ότι είναι έκτα... Γιατί ξέρω πολλού οι οποίοι ξέρει δεν ασχολούνται με μπάλα και είναι λογικό εντάξει, μπορεί να ασχολούνται με μπαλάκια. Λέμε αρσενοκίτε. Ενώ ρε παιδί μου μπαλάκια του τέννη, του ξέρω εγώ μικρά μπαλάκια. Λοιπόν, Α, εμείς τέχι. ασχολούμαστε με την μπάλα. Τώρα και σπηριά νάχει, να έχει, να είναι του μπάσκετ, δεν μας πειράζει, ή του βόλι. Σάκι μου, σήμερα βγήκαμε εκτάκτος, όπως είχαμε πει στα υπόλοιπα αδέρφια yeah, μα yeah. που έχουν συντονιστεί και θα του καλησπέριζουμε, διότι βγήκαμε με τον Απόλωνα. Ε, για, τον, για τη νίκη αυτή που κάναμε με τον Απόλωνα. Εμένα πάντως δεν θα με ακούσετε ε, έτσι, ξέρω εγώ, στι Δάφνε και σε όλα αυτά που έχουν αρχίσει όλα τα site σάκι να διαφημίζουν ότι μεγάλη νίκη και μην μείνουν, ξέρω εγώ, δάφνες μεγάλες και με μεγάλη καρδιά, πολύτιμο διπλό, ξέρω εγώ, ροκ διπλό και κάτι τέτοιε ιστορίε. Καμιά φορά, σάκι μου, νομίζω ότι πρέπει να βρίσκουμε μάλλον σε άλλο κράτο, σε, άλλο, σε άλλη χώρα και βλέπω άλλα ποδόσφαιρα. Θα μου πει τώρα, Ρε Λάζαρε, γκρινιάζει σήμερα των φώτων που σήμερα υποτίθεται βαφτίστηκε ο Χριστό, θα πρέπει να αγαλιάσει η καρδιά μα να φωτίσει η καρδιά μας, η ψυχή μας και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Μα αυτό κάνουμε σάκι. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο αφιλοκερδός από το να βοηθούμε ορισμένα μυαλά, τα οποία δεν λένε αλλά να αλλάξουν ακόμα και τώρα, να μπορέσει να πάει η ομάδα πιο ψηλά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν έχει άλλη άποψη, γιατί σήμερα εγώ είδα στον Απόλλωνα μία ομάδα που ειλικρινά περίμενα να δω πότε θα φάει το πρώτο γκολ από τον Απόλλωνα να ισοφαρίσει για να ξυπνήσει. Πραγματικά ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω σήμερα τα παιδιά αυτά με ποια ομάδα παίζανε. Παίζανε με τον Απόλλωνα. Εγώ φοβόμουν το παιχνίδι. Δεν είπα το αντίθετο. Δεν είπα το αντίθετο. Αλλά εδώ είμαστε για να ξυπνάμε ορισμένα γερασμένα μυαλά, ορισμένα κοιμισμένα μυαλά, και βλέπω εντάξει, δηλαδή ρε παιδιά, ποιου παίχτε έχει ο Απόλυτο. Ποιου παίχτε έχει δηλαδή, και δεν μπορεί να πα να παίξει με αυτού, να βάλει δύο-τρία γκολ, να μην, να μην κερδίσει με ενα μηδέν που τώρα αρχίζουν όλοι και φωνάζουν και ήταν οριακό και υπέρ του επιτιθέμενου και έπρεπε να το αφήσει και έτσι και σα το δώσανε. Γιατί ρε, εγώ δεν τα γουστάρω αυτά. Εγώ ήθελα και ψεύτικο να τα αναμετρήσει, έστω για μισό δάχτυλο και να πάει να βάλει άλλα δύο γκολ. Αυτό γούσταρα από τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό που μεγάλωσα. Τώρα εδώ με το βαρ. εντάξει, οκ. Okay. Βάλανε τι γραμμέ, του χάραγε, τα μυρογνωμόνια. Οκ. Okay. Δεν μέτρησε, λέει, τον γκολ, ακυρώθηκε. Εγώ όμω μετά από αυτό, σάκι, και εδώ θέλω να μου πει τη γνώμη σου, περίμενα το τσαγανό των παιχτών και του προπονητή να πει αν μείνουμε με αυτό το σκορ, έτσι, νομίζω θα μας κλείνει οι ρέγγες, θα αρχίσουν τα, τα ανατολίτικα. Βάλτε κι άλλο ένα γκολ, να βουλώσετε τα στόματα, να τελειώνει η ιστορία. Εγώ νομίζω ότι εκεί έπρεπε να ξυπνήσουν οι παίχτες. Στο γκολ το οποίο ακυρώθηκε και τους δόθηκε η ευκαιρία. Είναι σαν να σου δίνει δεύτερη ζωή ο Θεός και σου λέει ζεις και δεν τη ζεις. Έχεις άλλη άποψη Ισάκη. Αν έχει με βάρ, με βάρ το σκορ ήταν 0-1. Χωρί βαρ θα ήταν 3-1. Αυτό τα λέει όλα. Μπράβο. Έχει απόλυτο δίκιο διότι δεν αναφέρθηκα στο πέναλτι που δεν δώσανε κλπ. Και κλπ, Εγώ όμω αυτό το γκολ. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν μένω εγώ σε αυτό το οποίο ακυρώθηκε διότι είσαι Παναθηναϊκός. Και εγώ δεν γουστάρω τέτοια η λίγα. Βέβαια, από την άλλη μεριά έπρεπε να μου δώσουν ένα πέναλτι, έπρεπε να έχουν φύγει παίχτε με κόκκινε κάρτε κλπ. Τι είδε εσύ το μάτς που δεν είδα εγώ, γιατί ορισμένοι που κοιτάω εδώ στα site λέω παιδιά πρέπει άμα γυρίσω να δω κανένα σκορ 3-0, 3-1 ξέρω εγώ και με μια μπαλάρα που να μην βλέπει ο Απόλλωνας που πηγαίνει μπάλα, λε και βλέπεις προ. Είναι έτσι ή όχι. Ακριβώς. Να σου πω κάτι, ο Παραθωναϊκός... Δεν ήταν καθόλου καλό σήμερα. Βέβαια, καλύτερο από το παιχνίδι με τον Αστέρα, μπορώ να πω λίγο. Βέβαια, μετά έπαιξε με 10 παίχτε για μεγάλο διάστημα στον αγώνα, με την αποβολή του Ζαγαρίτη. <coughs> Συγγνώμη και φυσικά μην ξεχνά ότι το κέντρο του Παναθηναϊκού και σε αυτό το παιχνίδι λείπει. Μιλάω για το Βίγια, μιλάω για τον Κουρμπέλη και για τον Μαουρίσιο. Οπότε πάλι κομμένο ήταν ο Παναθλαντικό σταδίο. Εννοείται ότι δεν ήταν καθόλου καλό, χωρί δεξιμπάκ πάλι ο Χουανκάρα αριστερό μπακ και αμυντικά δεν ήταν καλό και στα γκολ που ακυρώθηκαν από το, από το ΒΑΡ. Βλέπει στην αμυντική λειτουργία μηδέν ε, η βαθμολογία που δίνω. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ σε, αυτά, σε, όλα αυτά που είπε. Πάλι ο Παναθναϊκό δεν πρέπει κανεί να πανηγυρίζει. Γιατί, ωραία, πήρε μια νίκη. Τι να πανηγυρίζει, πήρε... αυτό που είδε να πανηγυρίσει. Όχι, δηλαδή. Όχι, δεν μιλάω για εμά. Ναι, ξέρει πω το λέω ναι. ρητορικά. Αγόρι μου, αδερφέ μου, να σου πω. Ο ακριβότερο παίχτη, το λέει και εδώ ένα φίλο του Απόλωνα, έχει 140.000 ευρώ. Ο ακριβότερο παίχτη του. Ο πιο ακριβό. Και θα είναι και μοναδικό. Φαντάζομαι τι παίρνουν οι άλλοι. Και μιλάμε μέσα με χουχούμιδες, με γκολ. Ε, με, ο κολ εννοώ, όχι ο γκολ. Ο κολ και οι υπόλοιποι τώρα. Και μιλάμε. Δεν πάει να κατεβάσει πιτσιρίκια. Τι πάει να πείρε. Που πα να παίξει. Μπορεί να παίζει καλή μπάλα ο Απόλογα. Οκ. Okay. Τουλάχιστον αυτό που είδαμε από το, από το τελευταίο παιχνίδι παίζει καλά. Και το φοβόμουν. Αλλά λέω ρε γάνα, το πα, είσαι. Μπε παίξερε. Με τη φανέλα μόνο να παίξει την ιστορία. Τι είναι αυτά τα χάλια. Φτάνει τώρα στο 70. Πόσο φάγαμε την ισοφάρηση που ακυρώθηκε. Αυτό πήρε για κάτι 75, δεν 75, 77, 78, δεν θυμάμαι. Yeah. Να φτάνει τώρα εκεί πέρα και να γκομαχά και να ξυπνάει κι άλλο να βάζει καρλίτο μέσα και ε, αϊτόρ. Άλλο ο Μπολονίκη. Αγόρι μου, το 1-0 είναι σαν να είναι 0-0. Τέρμα, τέλο. Μπορεί να το κλέψει να τελειώνει. Ο μικρός Νικόλας ξέρει τι σου λέει, ε. Φίλε, ας πρόσεχες, εσύ τα πες Άμα αυτά, αλάξετε, ας πρόσεχες. Άμα αλλάξετε, λέει, εγώ, ο Σάκης ήταν κερδισμένος, μικρός Νικόλας, έλα. Ε. Λοιπόν, καλησπέρα στις Σέρες, Σάκη μου. Το προσπερνάζει, βλέπω, φεύγεις. Yeah. <laughs> καλησπέρα στο κουκουνάρα <laughs> από την Κατερίνη, ε, στον Παναγιώτη τον Διαμάντη, ε, στον Λάζαρο τον Πέτρου, ε, περιμένω τα σχόλιά σας. Ε, εντάξει, τι να πούμε. Σήμερα βγήκαμε μόνο και μόνο για αυτό το μάτς. Ε, από Σερβία ο, ο Παπαθανασίου. Παπαθανασίου, καλησπέρα, λέει. Επιτέλους νίκη. Τσάκι 13, πάντα εδώ η Ξάνθη. Ωχθε μου, Ατματζίδης. Ε, έτσι είναι Παναγιώτη. 140 χιλιάρικα, αγόρι μου. Τόσο. Ε, ζωή Γκέκα, 77, αδέρφια, δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Ηλίας Γιαννόπουλος. Πού να πάμε για τα ντ αυτό έλεγα Σάκη και θέλω το σχόλιο σου αγόρι μου. Δηλαδή, ρε Σάκη, σε λίγο έχεις και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και Ολυμπιακό, τα δεύτερα παιχνίδια. Δηλαδή, πού να πας εδώ τώρα, να παίξει τι. Θα έχουν φύγει οι τα μελομακάρονα. Ρε μην τρελαίνεστε ρε. Ορισμένους βλέπω και λέω καλά ρε τόσο βόδια είμαστε ρε. Τι μπάλα είδε τρο... καμιά τρομερή μπάλα. Εμείς μετά τον κόλ που βάλαμε για να μην πω και πιο πριν Ρε, άμυνα παίζαμε. Προσπαθούσαμε να γυρίζουμε όλοι πίσω, βαριόμασταν. Έβλεπε οι παίκτε, δεν πηγαίνανε να πάνε να μαρκάρουν, περιμένανε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Απλά αυτή η νίκη ήταν μια νίκη ουσία, Λάζαρε, θεωρώ, γιατί ε, είμαστε πάρα πολύ πίσω στη βαθμολογία και, και ψυχαγωγία, θα έλεγα. Ε, και ο Παναγιώτο τουλάχιστον έδειξε λίγο, έδειξε, λίγο τσαγανό, ε, όσο, όσο μπορούσε τουλάχιστον Εσύ για να κρατήσει δημήτρες, αυτή τη νίκη. Η... νίκη που... Που πραγματικά ήταν θρίλερ. Δηλαδή, έλεγες, με τον Απόλυν να έπαιζε και έλεγε: Άντε να σφυρίξει να τελειώνει. Λοιπόν. Εγώ θα γιατί την έλεγα έχει... νίκη ανοίγματο, όχι αουσία. Ε, διότι α, στα εντάξει. κλάσματα του δευτερολέπτου και στο τελευταίο δευτερόλεπτο, γιατί βλέπει ότι δεν δίναν. Δεν δώσανε δύο-τρία λεπτά σάκι μου καθυστέρηση. Δώσανε πέντε και οχτώ. Έπαιξε ένα τέταρτο ε, παραπάνω. Εντάξει, έπρεπε να δοθούν τώρα. Δεν είπα δεν έπρεπε. Όλα γίνονται σε δύο λεπτά, σε ένα λεπτό. Και σου δίνει Σε και δεύτερο, δεύτερο λεπτά. Σε δοκιμάζει το ποδόσφαιρο. Σε και ο Παναθναϊκό από τι αρχέ του Δευτέρου με 10 παίκτε και ένα παιχνίδι πήρε που δεν ήταν καθόλου καλύτερο από την άλλη ομάδα. Από τον Απόλουνα, α πούμε. Ο Απόλουνα ε, είδε και ειδικά στο δεύτερο μήχρονο δεν υπήρχε ευκαιρία Άστο. του Παναθηναϊκού. Άστο. Άστο σου λέω. Να λέμε ωραία μόρτικα και μάγκικα αυτά που βλέπουμε μπάλα. Όποιο δεν θέλει να δει μπάλα παιδιά να γελάσει. Έχει άλλε εκπομπέ τώρα, μπορεί να γυρίσει. Σάκη, Βέβαια. ο Απόλογα έπαιξε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και ιδίω όταν ε, ψιλοξυπνήσαμε και πήγαμε εκεί να τα κάνουμε μαντάρα. Εγώ τρελάθηκα. Λέω τι έγινε, ρε παιδιά. Ρε Μπόλογα, ξύπνησε του, ρε λίγο, ρε. Βγείτε μπροστά, ρε. Μαρκάρετε λίγο παίχτε, ρε. Παίρνουν την μπάλα και του αφήνουν να κατέβουν μέχρι την περιοχή. Ρε, μαρκάρετε ψηλά, ρε, εκεί. Όταν θε να κρατήσει το 1-0. Δεν κλείνεσαι, δεν είσαι Λάρισα και ξανά να πας πίσω να περιμένεις να φύγεις με το 1-0. Άκου τώρα μια επική ατάκα από το φίλο μας το Θανάση. Βλέποντας τον αγώνα, που ξέρεις ότι ο Θανάσης δεν ασχολείται τόσο πολύ, ε, γιατί τα ξέρει όλα απ' έξω, ότι έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Είναι άριστος γνώστης. Λοιπόν, ε, βλέποντας τον διαιτητή, και ήθελα να μιλήσουμε, και δεν πολύ ασχολούμαστε με <laughs> τους διαιτητές, αλλά να μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί πραγματικά ο διαιτητή ήταν ε, ανέχτηκε πάρα πολύ το σκληρό παιχνίδι. Έπρεπε να πάρει περισσότερε κάρτε, ίσω και κόκκινοι κάποιοι παίκτε του Απόλωνα. Λέει λοιπόν, ε, τελικά αυτό ο διαιτητή Ρεσάκη μου λέει είναι πολύ συνεφίλ. Γιατί του λέω, Γιατί συνέχεια μου λέει πάει και βλέπει το βίντεο, τηλεόραση. Oh, λοιπόν, ειδικά oh. με τα πέναλτι. Αυτό να σου πω ήταν και ωραίο ανέκδοτο έτσι από αυτά που λες. Πολύ ωραίο. Μπράβο, Ωραία, oh. Να το συμβουλεύεσαι. Δεν λέω στο τέλο. Λοιπόν, και τι και άλλο από ένα ευτυχώς, ωραίο που είπε. Ευτυχώς που αυτή τη νίκη, Σάκη. Μία πάσα σωστή δεν είδα. Δεν είδα. Κάτι ψιλογιόμες εκεί από, τα, από, τα, από τι άκρε είδα. Ε, εν πάση περιπτώσει, θέλει η οργάνωση. Θέλει ο κύριο Μπόλωνη. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι πρέπει λίγο... Περιμένουμε να γυρίσουν και οι τρει έτσι, που είναι βασικοί στο, στο κέντρο. Γιατί ο, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάλι με αλλαγέ με διούδι στο, στο τέρμα, Χουανκάρ Σέγκεφελτ, Πούγκουρα και Ζαγαρίτη στην άμυνα, με τον Χουανκάρ να παίζει δεξιά πάλι. Στο κέντρο, ο Βέλεθ, ο οποίο έτρεξε πάρα πολύ σε μια θέση που δεν είναι συνηθισμένη να παίζει, την ξέρει βέβαια. Ο Βέλεθ, βέβαια. ειλικρινά απορώ. Στο τέλος ταύτισε, το είδε. Ταύτισε, αλλά καλά τα πήγε στη θέση αυτή. Ναι, τα ο πήγε βέλεθ, καλά. Αξαδρό... Αν και εκτό ε, πνεύματο η θέση που παίζει, καλά τα πήγε. Ναι. Και αυτό και ο Λοξανδρόπουλο, ο οποίο και αυτό κουράστηκε, αλλά μετά προ το τέλο έπαιξε με αυτοθυσία. Ήταν τα, οι δύο κόφτε, αν μπορώ να το πω έτσι. Ο Θανασακόπουλο πήρε το, το ρόλο του, του επιτελικού μέσου. Και στην επίθεση ξεκίνησε αριστερά ο νεαρό Ιωαννίδη, ο οποίο γιορτάζει σήμερα. Πέτυχε και το πρώτο του γκολ να το πούμε και χρόνια πολλά. Δεξιά ο Χατζηγεωβάνη, ο οποίο μόλι έφυγε ο Ζαχαρήτη, πήγε αυτό σε θέση δεξιού μπακ για λίγο και πέρασε αριστερά ο Χουανκάρ. Ε, με, με το Μακέντα να είναι ε, στη θέση 4 μπροστά και μετά μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο, ο Καρλίτος έγινε αλλαγή λοιπόν έτσι, λοιπόν, έτσι ξεκίνησε ο, 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 σημε, ο σημερινός Παναθηναϊκός εντάξει κινητικός ο Ιωαννίδης δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου ο Ιωαννίδης το... εκτός από τον γκολ δεν, Μάκαρε, δεν μένουμε γυρνάγε, μόνος αυτό, κινητικός και χωρίς την μπάλα. Έκανε και άλλες στο ναι, ναι, έχει δίκιο. Θέλω, Σάκη, σε αυτό το σημείο καταρχήν θέλω να βρει και την επόμενη αγωνιστική έτσι να ασχοληθούμε λίγο τι μελιγενέστε για να ξυπνάμε λίγο τα... να κυκλοφορεί το ε, αίμα. Ε, και... Αλλά εν περιπτώσει. στο παίχτη του Απόλων που τραυματίστηκε εκεί στη φάση με τον. Τον Ιωαννίδη μιλάω, με τον Διούδη. Ναι. Ήταν λίγο έτσι μια άτυχη στιγμή, διακομίσει στο νοσοκομείο. Διάστηση βέβαια, αλλά δεν νομίζω να Λάξτε, έχει κάτι παραπάνω. Δεν πιστεύω τώρα να τον πουλήσουν, επειδή χάλασε τη μύτη το μανεκέν μας. Έτσι. <laughs> ξέρω εγώ, εγώ μιλάω τώρα για το Διούδη. Λέω μήπως θέλει να τον δώσει για το NGNTM. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Όλα μπορεί να τα ακούσει από τη διοίκηση. Έτσι. Μια χαρά είναι ο Διούδη. Πολύ καλά είναι. Ενώ το παλικάρι έπαιξε πάρα πολύ καλά. Κατέβασε ρολά. Γιατί άστο, αν δεν ήταν και σε καλή μέρα θα είχαμε Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ο οποίο θα... να πω, να κλείσω αυτό με το διαιτητή που έλεγα που σε δύο περιπτώσει σφίριξα αμέσω τη βάρο του Παναθηναϊκού, δεν το σκέφτηκε καν. Ε, και σε ένα γκολ του Απόλωνα. Και από ό,τι φάνηκε μετά με το βάρ, γι' αυτό είπα 3-1 χωρί βάρ, οι απο... υποδείξει ήταν εντελώ λαθασμένε, έτσι. Έχει δίκιο, Σάκη, και αυτό θέλω μέχρι να βρούμε για του επόμενου αγώνε αγωνιστικοί. Ε, θέλω να σχολιάσεις αυτά τα οποία τώρα θα διαβάσω εγώ είναι, αξίζει να μείνουμε λίγο γιατί αυτό έχει σημασία και λίγο πρέπει να κυλάει το αίμα, να ξυπνάμε λίγο γιατί πολλοί έχουμε κοιμηθεί. Δεν πάμε στο γήπεδο, δεν πάμε, δεν, 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 δεν. Τουλάχιστον να έχουμε μια καθημερινή επαφή εδώ με τον κόσμο και να μπορούμε να μιλάμε, να ακούνε τη φωνή μα γιατί οι πιο πολλοί θέλαν να φημώσουν αυτή τη φωνή. Λοιπόν, ούτε αριστερή φωνή είναι, ούτε δεξιά, ούτε κεντρό, ούτε πάνω, ούτε κάτω, ούτε τίποτα. Είμαστε εγώ και κ. ο Ζάκη και εσεί. Κανένα άλλο, τίποτα άλλο. Ούτε κανεί δεν πληρώνει την πένα που γράφουμε. Λοιπόν, άκου, Ζάκη, αναλυτικά όσα είπε ο κύριο προπονητή μα, ο Λάσλο Μπόλωνη, ο οποίο το, το λέω για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, μου είναι αρκετά συμπαθή. Θεωρώ ότι είναι καλό προπονητή, δεν, τρε, δεν είπαμε τίποτα τρελά πράγματα, αλλά δεν είναι και σειρά, ξέρω εγώ, ή ε, κάνει για τον Παναθηναϊκό. Αλλά νομίζω ότι εδώ κάπου έχει εισφάλει σε ορισμένα πράγματα και πρέπει να τα δει. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για τα δύο τα τελευταία παιχνίδια. Λέει αναλυτικά. Η αλήθεια, Σάκη μου, είναι ότι, μία νίκη, ότι είναι μια νίκη λίτρα τραβηγμένα από τα μαλλιά. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο από τα μαλλιά, και εγώ δεν ξέρω τι από, που είχε τρίχεια συνυχή αυτή. Θα ήθελα να συγχαρώ, λέει, πρόσεξε, άκου τώρα. Αυτά είναι αναλυτικά τώρα οι δηλώσει, στέκομαι λίγο, διότι θέλω να το συζητήσουμε. Θα ήθελα να συγχαρώ, λέει, α, τι, του παίχτε. Οκ, okay. Την εξαιρετική θέληση που είχε η ομάδα μα. Επίση, λέει, χαίρομαι που μπορώ να συγχαρώ τον Αθανασοκόπουλο για τη συμμετοχή του όπω και τον Βέλεθ για το καταπληκτικό του παιχνίδι. Σωστό, πολύ σωστό. Παίζαμε απέναντι απένα... ναι. απένα σε ένα δύσκολο αντίπαλο που προέρχονταν από δύο νίκε και ε, το να έρθουν εκτό έδρα χωρί πέντε παίκτε ήταν δύσκολο. Θυμάμαι ότι στον πρώτο αγώνα κερδίσαμε με αρκετή προσπάθεια. Ναι, Μπολόνι, αυτό στεναχωριέμαι, φίλε μου και εγώ. Ότι πολύ φοβάμαι και δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτοί οι τρει παίκτε που λείπανε ότι είναι η βασική εντεκάδα όλοι. Αυτό φίλε μου Μπόλωνη, γι' αυτό σου λέω ετοίμασε και τους υπόλοιπου που έχει από πίσω, διότι τη βλέπω εγώ πώς θα πάει τη δουλειά αν βγεις Ευρώπη. Μην νομίζω ότι θα δεις και σπουδές αλλαγέ. Λοιπόν, Βεβαίω, εδώ καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εμπειρία σε αυτού του αγώνε. Ο Ζαγαρίτη λέει είναι ένα παίκτη με ποιότητα. Πολύ ωραία, ακόμα θέλει βελτίωση που συμφωνούμε. Ο Σύλλογο του έδωσε μια πολύ καλή ευκαιρία. Συμφωνούμε και εδώ στο Σύλλογο και δυνατότητα, επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω μερικά πράγματα περισσότερα, σεβόμαστε, θα πω ότι και εκείνο πρέπει να σεβαστεί αυτό το δώρο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Και αυτό να πρέπει να το σεβαστούμε. Λέω είτε. Όσον αφορά ε, το μέλλον, αν έχουμε νέου παίκτε και υπάρχουν μαζί του μόνο άλλοι δύο-τρει έμπειροι, ουσιαστικά θα παίζουμε μόνο για να μην υποβαστούμε. Δεν είναι αυτό ο Παναθηναϊκός. Έτσι, το ξεκαθαρίζω στον κύριο Μπόλωνη δεν είναι και να παίζουμε μόνο για να μην υποβαστούμε. Κάνουμε το παν για να βοηθήσουμε τη δουλειά του συλλόγου και των νεαρών ταλέντων. Δεν ξέρω άλλη ομάδα που να παίζει λέει, με τρει 18-19χρονου. Χρον, οπότε πάμε σιγά σιγά. Καλά, κύριε Μπόλωνη, δεν ξέρω κι εγώ καμία άλλη ομάδα που έχει προβλήματα διοικητικά και δεν έχει και λεφτά και σπάει και κουμπαρά και ζητάει και από οπαδού για να φτιάξει το γήπεδο και να αγοράσει παίχτε. Δεν ξέρω άλλη ομάδα, πίστεψέ με. Πάω στι από κάτω, αυτή που είναι οράγη και δεν βλέπω καμία ομάδα να έχει τέτοια, πρα... τέτοια χάλια. Λοιπόν, και εδώ μιλάς για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θυμάσαι εσύ ποτέ τον Παναθηναϊκό. Άρα, αυτό είναι λύσης ανάγκης. Μη το ανάγουμε ως προτέρημα και καμιά ευρεσιτεχνία του Προέδρου. Καμία σχέση. Ανάγκη είναι. Και σου λέει, τι να κάνουμε δεν έχω λεφτά, έλα μωρέ τι υλικά έχεις. Βάλε ότι έχεις και μας βγήκαν τα υλικά γιατί είναι καλά παιδιά και αθληταράδε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην τρελαίνεστε, γιατί το να πιπηλάτε το μυαλό του κόσμου με κάτι τέτοιε δηλώσεις, θα νομίζουν ότι ε, τελείωσε, αυτός είναι ο πρόεδρο. έχει βρει, μιλάμε, αυτός τους έβγαλε στο κλάρι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, καλώς πέτυχε, αλλά να λέμε αυτά τα οποία είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα βέβαια και κάτι άλλο ότι είναι μία νίκη όχι τραβηγμένη από τα μαλλιά, είναι μία νίκη που νομίζω την οφείλει ο Παναθηναϊκός το μισό στην τύχη και το άλλο μισό στο βαρ. Πάντως όχι στην καλή εμφάνιση της ομάδας. Δεν ξέρω αν μας Δηλαδή θεωρώ ότι αν το... δεν είχε το βαρ όπως είπες και εσύ... Ωραία. Τότε, με βάρ 0-1, χωρί βάρ 1-3. Ε, Έτσι, τρία, Ένα, τα λοιπόν, πράγματα. επειδή είχε στο βάρ, ήρθε τί... αυτό το αποτέλεσμα. Η νίκη αυτή τη χρωστάμε και θα πρέπει να τα λέμε αυτά. Γιατί το βάρ πολλέ φορέ μα έχει κάψει. Αλλά εδώ πέρα το βάρ, φίλε, αποδείχθηκε σωτήριο. Άρα η νίκη αυτή οφείλεται όχι στην καλή προπονητική ούτε του Μπόλωνη, αλλά ούτε στην καλή προπονητική α ε, ας το πούμε, διάθεση των παικτών. Ήτανε μία πολύ μέτριο κακή εμφάνισή τους, είχανε μεγάλη τύχη, ε, είχανε μεγάλη ατυχία και η άλλη ομάδα και είχανε πολύ μεγάλη καλή μέρα, βρεθήκανε σε πολύ καλή μέρα το ΒΑΡ. Και ευτυχώς και με το πέναλτι και με το offside και με τα... Ευτυχώς πήρε αυτό που έπρεπε ο Παναθηναϊκός. Ευτυχώς. Εγώ παρόλα αυτά δεν χαίρομαι για αυτή τη νίκη. Χαίρομαι για τους τρεις βαθμούς. Χαίρομαι που η ομάδα θα ανέβει στην, στο βαθμολογικό πίνακα σάκι. Αλλά ειλικρινά λυπάμαι, λυπάμαι αν αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε και προσπαθεί να ανέβει σε βαθμολογικό πίνακα ο Παναθηναϊκός και να βγει Ευρώπη και να προσιλητήσει όλο τον κόσμο του στο νέο γήπεδο σε δύο ή τρία χρόνια. Αυτές είναι εμφανίσεις του Παναθηναϊκού. Εγώ λυπάμαι, είμαι 50 χρονών, έχω πολλά χρόνια να δω τέτοιου είδους εμφανίσεις. Λυπάμαι. Αυτές τις νίκες εγώ τουλάχιστον ούτε τρελάθηκα, ούτε θα μείνω ξάγρυπνος. Λοιπόν, την άποψή σου Σάκη. Δεν διαφωνώ, να μην πω τα ίδια. Μαζί σου, συμφωνώ. Ε, και απλά είδε τι είχαμε πει και στι προηγούμενε εκπομπέ, ότι ξεκινάει και η καινούρια χρονιά με σχετικά Εύκολα, δεν υπάρχει κανένα εύκολο για τον Απλά ενώ δεν είναι ντέρμπι τα παιχνίδια με Άρη, με Πάοκ, με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ. Έπρεπε ο Παναθηναϊκό να τα πάρει. Ξεκίνησε με τα αριστερό, στραβοπάτησε. Λέγαμε όταν έκανε τι καλέ εμφανίσει με την ΑΕΚ που κέρδισε με τον Ολυμπιακό ότι πρέπει να έχει συνέχεια ο Παναθηναϊκό. Δεν είχε συνέχεια. Ήρθε το τρομερό λάθο που έκανε ο Παναθηναϊκό θέση διοίκηση και ο προπονητή του και ενώ οι 9 μέρε άδεια που έδωσαν στου παίκτε εν μέσω πανδημία που κάποιοι έφυγαν εκτό Ελλάδο, όπω ο Μαουρίσιο και ο ιό μπήκε και στο προπονητικό του Παναθναϊκού, που μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μάνι-μάνι είναι έξω, το βασικό κέντρο του Παναθναϊκού, και φυσικά είναι ένα λόγο που βλέπει τον Παναθναϊκό αποκομμένο, δηλαδή από τι γραμμέ. Καθόλου κοντά και αποκομμένο. Η άμενα με την επίθεση είναι θέλει να πάρει τα να πα. Ήθελε όλα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσει, ίσω με τον Άρη ο Μαουρίσιο και οι άλλοι παίχτε. Να είναι όλοι καλά να περάσει αυτό με τον ιό. Αλλά ο Παναθωναϊκό, βλέπει ότι έχει 13-14 παίκτε. Μόλι θα γίνει κάτι στραβό, βλέπει ότι ο Παναθωναϊκό ήταν που ήταν χάλια, είναι ακόμα πιο χάλια. Τώρα το ότι έσωσε την νίκη σήμερα, αυτό να το, να το πούμε ότι ήταν και λίγο τυχερό. Για φαντάσου να είχαν με 3-1, και χωρί βάρο, όπω είπαμε. Λοιπόν, να θυμίσω, γιατί αυτό έχω πρόχειρο για το επόμενο, μάλλον την επόμενη αγωνιστική που είναι αυτή εδώ σήμερα ήταν εμβόλυμη παιδιά, ήταν η 15η αγωνιστική 16η είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, μεθαύριο δηλαδή Σάββατο ε, 9 και Κυριακή 10 Ιανουαρίου Το Σάββατο ο υποδέχεται τον Ολυμπιακό και την Κυριακή στις 3 ο ΠΑΟΚ Βόλο 5 και 4 ο το Απόλλων τον Αστέρα Τρίπολης Ο Ατρόμητος στις 5 και 4 υποδέχεται τον Όφη και στι 7.30 την Κυριακή είναι το παιχνίδι του Παναγικού με την Λάρισα στο γήπεδο τη Λεφόρα Αλεξάνδρα, ο Απόστολο Νικολαίδη. Και τη Δευτέρα έχουμε δύο παιχνίδια Παζιάννα Άρη, σημαντικά παιχνίδια, και Λαμία ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρόγραμμα τη 16η Αγωνιστική. Θυμίζω με την Λάρισα εμεί στι 7.30 την Κυριακή, αυτή που θα μα έρθει, αυτή είναι η επόμενη αγωνιστική. Ναι. Να πούμε καλησπέρα Λάζαρε εδώ στα παιδιά που είναι πάρα πολλοί που μας παρακολουθούν και εκτός Ελλάδος εκτός ε, Αττικής που η φωνή μας μέσω ίντερνετ φτάνει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Το λέω πάλι, θα, το λέω σε κάθε εκπομπή, θα το πω και τώρα. Όπω μπαίνετε και βλέπετε την εκπομπή, κάντε δωρεάν εγγραφή, έτσι μεγαλώνει η παρέα μα. Και δεν νοείται εσεί που μα βλέπετε να μπείτε στη σε σελίδα μα στο Facebook, αιώνια πιστό, να κάνετε ένα like και έτσι να μεγαλώσουμε και εκεί την παρέα μα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Άναι, Καλησπέρα στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν. Έτσι, λοιπόν, φώτης, φωτεινή. Ο... Ε, πολλοί μας στέλνουν χαιρετισμού και από την Άξο, ε, η ζωή η Γκέκα, ε, λέει στα ντέρμπι πάμε καλά, λέει με τις μικρές ομάδες έχουμε θέμα. Αυτό είναι το κακό, γιατί τα ντέρμπι είναι λίγα, οι μικρές ομάδες είναι πιο πολλά τα παιχνίδια. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν... Ε, Καλησπέρα στον Πάνο, στον στο Πειραιά. είναι πάρα πολλά. Ότι μπορούμε. Γιανόπουλο, Λεμεσό στον Κωνσταντακάτο, καλησπέρα από Άνστρενταν, λέει οργάνωση θέλει ο κόσμος, λέει από εκεί, και, από εκεί ξεκινάνε όλα. Συμφωνούμε, όχι μόνο ο κόσμος, έτσι, γιατί κάποια άλλα παιδιά εδώ μου λένε ότι αν πάμε στο Βοτανικό, ξέρω εγώ, θα αλλάξουν όλα. Παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, με το να πας μόνο στο Βοτανικό δεν αλλάζει κάτι, έτσι. Ε, είσαι αυτός που είσαι, δηλαδή, άμα φύγει από το σπίτι αυτό που μένεις, και πα και αγοράσει νοικιά σε ένα άλλο, τι θα αλλάξει δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Η δική μα νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Του σπιτιού μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν, δηλαδή εκτό αν εννοεί ότι αν πάνε στα σαλόνια από τα λόνια, ότι θα παίζουν καλύτερα αυτοί οι παίχτε. Δεν στέκει αυτό. Το θέμα είναι ότι στο βοτανικό για να πα θα πρέπει η διοίκηση να χώσει χρήμα, να πάρει παίχτε, να προσιλητήσει τον κόσμο. Έτσι ακριβώ είναι. Να φέρει τον κόσμο στο γήπεδο, να είναι καλή η παρουσία του Παναθηναϊκού στο γήπεδό του και μόνο έτσι θα έρθει ο κόσμο. Δεν είναι θέμα αν στηρίζει ή δεν στηρίζει. Στηρίζει και άλλο από το σπίτι του. Θα μου πει μα από το σπίτι, ναι, ρε, από το σπίτι. Αυτό ο κόσμο που έχει φάει κρύο, βροχέ, χιόνια, ξύλο και εγώ δεν ξέρω τι, για να πάει ή να δει τον Παναθηναϊκό, είτε χάνει είτε κερδίζει είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, και εν μέσω κρίση και πανδημίε και αυτά, αυτό περιμένει όλο ο κόσμο. Ε, θα πρέπει να του δώσει και η διοίκηση Κάτι αντίστοιχο, κάτι ανταποδοτικά να μπορέσει να τον πάει τον κόσμο. Αλλιώ ο άλλο να πάει να κάνει τι. Εμεί θα πάμε, γιατί κλε, γελά, κλε, κερδίζει, χάνει οτιδήποτε. Μαζί είμαστε. Πάντα είμαστε στο κήπεδο. Και είμαστε και υποχρεωμένοι εμεί. Και φύση και θέση δουλειά. Ο κόσμο καθίστερε, παιδιά. Δεν έχει λεφτά να πάρει το ψωμί. Δεν έχει να πάρει να φάει για παραπάνω από δύο μέρες ή τρεις. Δηλαδή για να δώσει τα 15 ευρώ για να έρθει στο γήπεδο, ε, δώστε του κι εσείς κάτι, να τα δώσει. Να τον ξεσηκώσουμε, να τον κράξουμε. Ε, δώστε κι εσείς κάτι. Οι παίχτες το παραπάνω, η διοίκηση το κάτι παραπάνω, οργανωθείτε, φτιάξτε, αλλάξτε νοοτροπία. Εγώ το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, αυτός που μπορεί να αλλάξει άρδιν όλη την ιστορία είναι ο Αλαφούζος. Αλλά βλέπω ότι δεν πάει, δεν θέλει να την αλλάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται. δεν θέλει να την αλλάξει. Πρέπει να κάνουμε συλλαλητήριο τώρα. Τώρα να μην πω, άστο ρε αδερφέ, ποιο συλλαλητήριο εδώ άγορι μου. Εδώ μόνο αν κρατάς το ριζοσπάστη και βγεις έξω, μόνο τότε δεν θα φας κλείσει. Άμα βγεις σήμερα έξω, όχι για συλλαλητήριο, από τη γωνία να βγεις, ενώ με τα μέτρα τώρα τελείωσες. Ο Χρυσοχοίδης μόνο Μόνο το πιο άφησε το κουκουέ, νομίζω άφησε. Και λέω, παιδιά, εντάξει, τελείωσε, το βρήκα. Θα έχω το ριζοσπάστη και θα λέω, παιδιά, αφού και ο Χρυσοκοίδη αριστερό δήλωσε, έτσι. Θα μου πει τι είσαι εσύ, τίποτα δεν είμαι εγώ. Ξεχνάτε το, Μη βάζετε τα είμαι δε, Εγώ δεν τα γουστάρα αυτά. Λοιπόν. Ε... Να πούμε να ένα ωραίο μήνυμα από τον Παναγιώτη από... από. την Αυλίδα, ναι, από την Αυλίδα που λέει: Γεια σα, παιδιά. Λέει: Νιώθω και κάναμε διπλώσει το μεάτσα σήμερα πετυχημένο. Να πούμε, Να πούμε ναι. και καλησπέρα στο φίλο μας ναι. στη Σερβία, το Βαγγέλη Λάζαρε που λέει γεια σας παιδιά. Oh, και ε, πατρίδα ρε ναι, μας, στέλνει το μεσολόγιο. Πανάθα 13 μεσολόγιο. Δημήτρης. Καλησπέρα στο Θεοδόση από τη Θεσπρωτεία. Εμένα Καραβασίλης είναι εκεί τα ξαδέρφια μου, έτσι. Λοιπόν, για λέγε. Καλησπέρα στην Ξάνθη, στους φίλους μας εκεί που μας, Ξάνθη 13 που μας βλέπουν. Εννοείται στον Παναγιώτη το Διαμάτι που είναι συντονισμένος ε, από τη Λεμεσό που δηλώνει παρόν ο Ηλίας. Καλησπέρα και στην Κύπρο λοιπόν, σε όλα τα παιδιά που μας βλέπουν εκεί. <στονιχελόν> ε, και από τον Πειραιά καλησπέρα στον φίλο μας τον Πάνο. Στη φίλη μας την Εφη καλησπέρα και χρόνια πολλά που μας λέει, όπως και η Ζωή. Ε, καλησπέρα και στη Ζωή. <στονιχελόν> πού, να <πάμε στονιχελόν> πού να πάμε για τα ντέρμπι λέει ο Ηλίας. Ωραία είναι η Ζωή αλλά λέει αγαπάει άλλον, ε. ε δυστυχώς. Το χόρτο μαγικό λέει θέλει marketing λάζανε. εντάξει. Και για να κάνεις marketing θέλει μυαλό. Και για να έχεις μυαλό πρέπει να έχεις παιδεία, αρχές, να μάθεις, να μαθαίνεις. Ή αν τα στραβά σου, να μάθεις. Δεν γίνονται όλα με την επιφύτηση, όπω όπως σήμερα. Ε, με το βάφτισμα. Λοιπόν, ε, Καλησπέρα, άμα γίνει και λέει γήπεδο με κούλι, άδων και αλαφούζο, καλά λεφτήστε με λέει ο Αποστόλης ο Μάνη. Τι να σου πω ρε αδερφέ, τι να σου πω. Μανεντεδάκι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, πράσινα χανιά. Την καλησπέρα στα όμορφα χανιά. Τι, τι, τι ωραίο μέρο αυτό ρε φίλε. Πλατανιά εκεί, δίπλα από τα χανιά, τι μέρη είναι αυτά. Λοιπόν, ε, όπου θα τα δούμε ρε, όλα αυτά τα μέρη, Θα περάσει αυτή η κολοπανδημία μία κάμια φορά, τι θα γίνει, Ρε γάμουν. Ε, Συλλαλητήριο, ε, εντάξει τώρα τι να πω. Η εκπομπή λέει και κάθε ποτέ είναι live. Παιδιά. Α τα πει ο Σάκη που τα λέει πιο ωραία από μένα αυτά. Κάθε Δευτέρα είναι το στάντερ 9 η ώρα στο κανάλι μα. Όπω σήμερα, Όπως σήμερα ε, λόγω της, ε, ε, του αγώνα έκτακτα βγήκαμε. Ε, αυτή η σάκη μου είναι και ομορφιά έτσι. Δηλαδή στα έκτακτα ε, δεν είναι τώρα τράβα στο κανάλι, άνοιξε τα φώτα, ξύπνα τον ε, γιατί κοιμάται ο φούρναρη πάνω στα αντέκ. Εντάξει, δεν φταίει τώρα για αυτό. Σκουλούρια να μάθαινε, και τώρα ωραία. Λοιπόν, τράβα εσύ, ξανε πάρκαρε, ξανεπάρκαρε, ξαναπάρκαρε. Ενώ εδώ από τα στούντιό μα, κατευθείαν live, φίλε, ό,τι ώρα θέλουμε επικοινωνούμε. Και ξέρει τη Γουστάρα Ρορισάκη, που έχει πολύ καλύτερη μαγεία από την τηλεόραση, δεν υποβάζουμε το ρόλο τη τηλεόραση, μόνο. Έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Να πλένει τα μυαλά του καθενό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ μιλά πιο ελεύθερα, πιο άνετα όχι ξεφτυλιστικά, μέσα στα όρια, αλλά ε, το θέμα είναι ότι έχεις κι άλλη ευκαιρία, διότι μ, βλέπεις τους οπαδούς live να μιλάμε, τους φιλάθλους, τους, α, τα αδέρφια μας, βλέπεις πολλά μέρη, εδώ έχουν συνδεθεί από όλα τα μέρη του κόσμου, ενώ με την τηλεόραση εκείνη την ώρα δεν μπορούν. Ευτυχώς που υπάρχει και το διαδίκτυο. Λοιπόν... Ε, σάκη μου, οι επόμενε αγωνιστικές βέβαια είναι με Λάρισα όπω είπαμε και Άρη. Τι περιμένει τώρα εσύ με αυτές τις ομάδες? τι ομάδε, Τι περιμένει από τον κύριο Κούγια, Τι περιμένει από τον Άρη που και αυτόν τον είχαν στήσει στη γωνία πριν λίγου αγώνε και θεωρώ ότι φωνάζει συνεχώ ότι είναι αδικημένο. Ο Άρης τώρα, τέλο πάντων. Ε, τι περιμένει από αυτά τα τώρα, από τον Γκούγια δεν περιμένω τίποτα, από τον Άρη δεν περιμένω τίποτα. Περιμένω από τον Παναθηναϊκό να δω ένα καλύτερο πρόσωπο στι επόμενε αγωνιστικέ. Πρώτα με τη Λάρισα, παιχνίδι-παιχνίδι, βλέποντα μετά ποιου παίκτε θα έχει, γιατί και στο επόμενο πάλι κέντρο δεν θα έχουμε. Για να μπορέσει ο Παναθυναϊκό τουλάχιστον να πάρει του τρει βαθμού και να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Και να βελτιώνεται και να έχει σταθερότητα, πράγμα που δεν βλέπουμε μέχρι Τι ένοι πάλι Μα... δεν θα έχουμε κέντρο. Με τα τωρινά δεδομένα, ξαναλέω, τετάξει θα λείπουν πάλι. Και ο Μαουρίσιο θα λείπει, oh. και ο Κουρμπέλη θα λείπει, και ο Βίγια θα λείπει. Οπότε πάμε μία από τα ίδια. Και το δεξιμπάκ δεν πάλι με αλχημίε. Τώρα δεν θα παίξει ούτε ο, ο Ζαγαρίτη, γιατί λόγω τη κόκκινη κάρτα που θεωρώ εντάξει ήταν βλακεία του βέβαια, αλλά δεν έχει εμπειρία το παιδί. Ε, ο ο Θεοδωρίδης ψιλοεπιστρέφει. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορεί να παίξει την Κυριακή. Θα το δούμε αυτό στι επόμενε μέρε για αριστερό μπακ. Ή θα έχουμε αλχημία τύπου. Αριστερά ο Χουανκάρ και δεξιά ο Μολό για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό θα το δούμε. Επιστρέφοντα οι παίκτε αυτή πιστεύω να, που θα δέσει το κέντρο να είμαστε πολύ καλύτεροι. Τώρα, με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, με τα παιχνίδια αυτά, δηλαδή με τα δύο αστέρα και από όλο ένα παθμό, πονάει πάρα πολύ, ειδικά στο κέντρο. Και πληρώνει λάθη προπονητή και διοίκηση, ειδικά με τι άδειε και αυτό που είπα. Γιατί το είπα και το ξαναλέω έτσι. Και καλησπέρα να πούμε αυτό που έκανα από πριν στο φίλο μας που μας στέλνει τις καλησπέρες του από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας που θέλει λέει οργάνωση ε, θέλει ο κόσμος να δει από εκεί και πέρα ξεκίνησε, από, εκεί, λέει, από εκεί ξεκινάνε όλα Συμφωνώ, απόλυτα συμφωνώ Εννοείται ότι χρειάζεται οργάνωση Λοιπόν που... να πούμε πανά... και τα άλλα αποτελέσματα Σάκη τα βρίσκουμε γιατί στο, στο απόλυτο μηδέν μείνανε στο Αλκαζάρα η Λάρισα με τα Γιάννενα έτσι Και θέλω να βρούμε και τη βαθμολογία να δούμε τώρα πώ διαμορφώνεται. Η ΑΕΚ. Καλά, είναι νωρί ακόμα, γιατί ο Ολυμπιακό ξεκινάει σε λίγο. Η ΑΕΚ Καλά, και... ο Ολυμπιακό ξεκινάει, αλλά το θέμα είναι ότι αν και η ΑΕΚ νίκησε την πατρίδα, ναι. τον πανετολικό, με ένα-0, και αυτοί εντάξει, δεν παίξανε και καμιά σοβαρή μπάλα, απλά νομίζω κρατήσανε το ένα-0. Και αυτό τώρα... το ξαναλέω για αυτέ τι ομάδε. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και ιδίω. Δεν είναι όπω παλιά, φίλε. Εδώ έχει και ένα μειονέκτημα, σάκι το οποίο δεν το έχει καταλάβει ο κόσμο. Μάλλον ο κόσμο. Ο κόσμο το έχει καταλάβει. Άλλοι δεν το έχουν καταλάβει. Υπάρχει αδερφέ και ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι λείπει ο κόσμο από τα γήπεδα και δεν έχει τον επιπλέον στην έδρα σου. Φωστό. Βέβαια, θα μου πει αυτό λειτουργεί αντίστροφα ή αντίθετα, ξέρω εγώ, όταν θα πα φιλοξενούμενο. Εντάξει, πρέπει να έχει καλή ομάδα όμω, όπω και να το κάνει. Όπω και να το κάνει, πρέπει να έχει μια σοβαρή ομάδα και πρέπει να έχει και άλλη μια εντεκάδα να μπορεί να αντικαταστήσει ορισμένου παίκτε σε όλε τι θέσει. Και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκό Άκη μου δεν έχει δύο εντεκάδε. Έχει σχεδόν μία εντεκάδα. Σχεδόν. Σε 13-14 παίκτε στηρίζεται ο, ο Μπόλονι. Οι, οποία, οποίοι, Άκη μου, δεν είναι και έμπειρη, μεγάλοι, όχι σε ηλικία, πάλι παίκτε, ξέρω εγώ, Ή να έχουν χιλιόμετρα, μεταξύ των οποίων πέστο είναι και πολλά πιτσιρίκα 19 χρόνια και 20 χρόνια. Ακριβώς. Είναι έτσι. Ακριβώς. Μα φαίνεται, κοίτα να δεις, τα λάθη του καλοκαιριού που ξεκίνησε από την απομάκρυση του Δόνη και την και το χάλασμα, αν μπορώ να το πω έτσι, τη ομάδα αυτή που ο Δόνη σιγά σιγά είχε φτάσει σε ένα επίπεδο, έστω με τα πιτσιρίκια, αντί να κάνει το αυτονόητο με δύο-τρει παίκτε εντεκάδα και με το Δόνη προπονητή να συνεχίσει ο Παναθναϊκό που πραγματικά πιστεύω φέτο τουλάχιστον. Δεν σου λέω θα παίρνει το πρωτάθλημα, αλλά θα, θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Θα διεκδικούσε τουλάχιστον να ήταν στι πρώτε θέσει. Τι προτίμησε η διοίκηση, να τα ξυλώσει όλα και να αρχίσει πάλι να ράβει από την αρχή με αποτέλεσμα να έχει ισπανοποιηθεί ο Παναθηναϊκός, να μην πάει καθόλου καλά στο πρώτο γύρο, να φύγει ο προπονητή, να φύγει ο τεχνικό διευθυντή, να έρθουν άλλοι οι οποίοι μέχρι να, μαζε, να τα μαζέψουν που εντάξει ήρθε κανονικό προπονητή. Και αυτό με τα λάθη του να έχει χαθεί ήδη μισή χρονιά και να προσπαθεί τώρα στο δεύτερο γύρο ο Παναθηναϊκός να μαζέψει τα σημάζευτα. Και με πολύ λιγότερου παίχτε βέβαια και με παίχτε που δεν μπορούν να βοηθήσουν. Α πούμε, έχουμε πάρει Αντωνίτο δεξιμπάκ, ο οποίο το παιδί πραστικά ευχόμαστε και έχει περάσει και βέβαια έχει γυρίσει τις προπονήσεις αλλά δεν έχει κάνει προετοιμασία είναι σχεδόν ένα εξάμεινο εκτός με το σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε δεν παίρνει ένα τέτοιο παίχτη άστο να γίνει καλά και πάρ' τον του χρόνου πάρε έναν παίχτη να σε βοηθήσει Δηλαδή δεν έχουν λογική κάποιε κινήσει που έχουν γίνει από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Και φυσικά βέβαια φαίνεται στο γήπεδο μετά ότι τα πληρώνει η ομάδα και δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Απλά να κερδίζει. Δεν μπορεί. Και να παίζει ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα. Γιατί και σήμερα, μην μου πει να σε πόνεσαι τα ματάκια σου. Είδε ποδόσφαιρο, είδε ποδόσφαιρο από τον Παναθηναϊκό. Στο δεύτερο μήχρον είδε να κάνει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκό. Αποκομμένο εντελώ άμυνα κέντρο με επίθεση οι τρει γραμμέ. Ε, Σάκη μου, έχει απόλυτο δίκιο. Ε, και να διαβάσω έτσι δύο-τρία μηνύματα που παρατηρούσα όσο σε άκουγα. Ε, μπράβο, ναι, αυτό που λέει τον Αντωνίτο και ο φίλο ο Κωνσταντίνο που λέει είναι έτοιμο να το δηλώσει ε, στο Σίλβα αλερτο τον Σωστό. Δηλαδή και κοινό στο Αμπέλα Σωστό. Το, ε, μπράβο, λέει Στου τέλο πάντων που κάνετε λέει έκτακτε εκπομπέ. Το χρειάζεται ο κόσμο του Παναθηναϊκού. Ε, βέβαια, ρε παιδιά, εδώ πριν λίγο βγήκαμε έτσι μια βόλτα με τη φέτη Ζακάκου. Τώρα εδώ πέρα θα τα πω, εδώ βλέπω έχει μπει μέσα. Κάνει, λοιπόν, ανταρσία Ιζακάκου, λοιπόν... Γεια σου, Φέιχ. Ναι, ναι, βέβαια. Ε, το θέμα είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού χρειάζεται πολλά. Ε, σίγουρα θέλει και γήπεδο, αλλά πρωτίστως, μιας και μας έχουν τους μέσα στα σπίτια και στις δουλειές, άσε που οι μισές δουλειές άστα να πάνε, ε, το θέμα είναι να δίνουν και κάτι στον κόσμο, τουλάχιστον να βλέπουν μια καλή μπάλα. Α μην έχει κόσμο, α μην έχει οπαδού, α μην έχουν βοήθεια. Για όλε τι ομάδε ισχύει αυτό. Ε, λέει εδώ ο φίλο ο. Ε, Πε μου, τη γνώμη σου λέει, Αν φταίει η διοίκηση. Ε, εντάξει, πάντα από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Εννοείται η κεφαλή είναι η διοίκηση. Ιδιοκτησία, η παύλα διοίκηση. Πείτε το όπω θέλετε. Από εκεί ξεκινούν όλα. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνη οι παίχτες, ο προπονητής, αλλά όλα αυτά είναι επιλογές ενός από πάνω που ξεκινάει. Εννοείται ότι όλα για όλα φταίει η διαχείριση, η διοίκηση, η διαχείριση που ασκεί η διοίκηση. Εννοείται. Δεν είναι επιλογή μου εμένα, ξέρω εγώ, ο, ποιος να σου πω, ο Χουανκάρ ή ο Μπέκ ή οποιοδήποτε. Ε, δική μου επιλογή είναι. Ούτε εγώ βάζω τα λεφτά βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο. Σέρε 13 εδώ πέρα την καλησπέρα. Φίζα κάκου πράσινη αυθεντική άντρα μου λέει: λέει γκόλια, πολύ περήφανη για εσένα. Φύση και θέση. Πάμε δυνατά. Άρε τριφυλάρα ζακάκου. Λοιπόν, αιώνια πιστό, ε, τι θα έλεγε τώρα, αν δεν μπενέψει το σπίτι της. Η κούλα λέει: Νίκησε λέει τον πανετολικό ομάδα του Πάοκ. Λέει: Χαχαχά ο Ντάβαρη. Ε, Καλώ στην την Τριφυλάρα, λέει ο Παναγιώτη ο Διαμάδης για τη Ζακάκου. Μαουρίτσιο δεν προλαβαίνει. Δεν νομίζω παιδιά. Όχι, είναι σίγουρο το παιδιά. Βγει, έκανε τεστ. Βγήκε αρνητικό. Θα πρέπει να ταξιδέψει, να έρθει και εδώ, να ξανακάνει και εδώ το τεστ. Σίγουρα. Ναι. Και, δεν, είναι και... Ναι. δεν έχει προπονηθεί ο άνθρωπο. Δηλαδή δεν γίνεται. Για τον Άρη. Με τη Λάρισα δεν παίζει. Ναι, η μαέρα. Okay. Και τον Άρη και ναι, συγγνώμη, σακί. Συγγνώμη, συγγνώμη γιατί με πήρε η Μαριλένα τώρα και άλλαγε. Έλεγα δεν προλαβαίνει σίγουρα, δεν θα παίξει σίγουρα με Λάρισα και στο επόμενο παιχνίδι λογικά. Θα το, δει, θα το δούμε γιατί θα επιστρέψει. Ε, έκανε τεστ στη Βραζιλία, τώρα βγήκε αρνητικό. Υπάρχει διαδικασία μέχρι να έρθει εδώ, θα κάνει και εδώ και, θα... εκτό από αυτό πρέπει να μπει και σε αριθμό προπονήσεων. Γιατί ε, παιδιά με τον κορονοϊό, μιλάμε, είδατε και υπέκτο του Ολυμπιακού, δεν γυρνά και είσαι ακμεότατο. Έχει ταλαιπωρηθεί ο οργανισμό. Θέλει κάποιε μέρε. Δεν γίνεται. Εγώ τον βλέπω για τέλο του μηνό έτσι με αυτά που μαθαίνω. Λοιπόν. Ε... Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη στον πάνω. Ναι, μπράβο. Γεια σου, Ρε Παναγιώτη. Λέει: Πάμε πράσινου αγωνιστικού χαιρετισμού στη ΦΕΙΖΑ Ζακάκου, που έχει γίνει Παναθέα. παναθέα μιλάμε. Εντάξει, τι. Μόνο Σαραβάκο θα έχει ωραία γυναίκα. Λοιπόν, παιδιά, λέει, ενημερώστε. Είναι ο Σοκ TV, ο οποίος λέει να ενημερώσετε ε, για τα live. Εντάξει, απλά, όπως είπε και ο Σάκης, ξαναπες το Σάκη πότε βγαίνουμε λοιπόν, και για και ποιο λόγο βγήκαμε στάντα, σήμερα. Φτέρια, 9 Αυτό, Αυτό είναι, είναι στάνταρ. στάνταρ συντονίζεστε εδώ στο κανάλι μας και τα λέμε παρέα. Τώρα, υπάρχουν και έκτακτες εκπομπές που ενημερώνουμε στη σελίδα μας στο facebook, γι' αυτό σας είπα κάντε like, μεγαλώνει η παρέα, ενημερώνεστε, το τι γίνεται όπως σήμερα που έχει αγώνα, αμέσως μετά τον αγώνα αφήσαμε τις δουλειές μας ό,τι κάναμε και, και είμαστε εδώ να συζητήσουμε αυτό που είδαμε θα ξαναγίνει πάλι σε εμβόλυμη αγωνιστική. Μέσα στην εβδομάδα συνήθως Τετάρτες, Πέμπτες ή Παρασκευή ανάλογα τι, με, το τι γίνεται και γύρω από την ομάδα. Ε, εκτάκτως, όταν βγαίνουμε σας, ειδοποιούμε στο, στη σελίδα μας στο Facebook. Αλλά το στάντερ είναι Δευτέρα 9 η ώρα εδώ και Κυριακές 12 με 2 στον Ελλάδα 94,3 που εκεί παιδιά σας λέω έχει και τηλέφωνα έτσι και εδώ θέλετε και στην πορεία θα έχουμε τηλέφωνο και εδώ στην εκπομπή αλλά μπορείτε 12 με 2 κάθε Κυριακή να βγαίνετε στον αέρα να συζητάμε τα πάντα ό,τι θέλετε εσείς Καλησπέρα και στην Κρήτη πάλι, στην Άρτα, στο Αγρίνιο Κουρνέτα πάνω από Θεσσαλονίκη, μιλάμε χαμός γίνεται ρε. Ο Αθανασακόπουλος λέει σας άρεσε, ναι εμένα μου άρεσε ναι, ρε, σύ, να σου πω κάτι, εγώ χαίρομαι να βλέπω τα πετσυρίκια και με τα λάθη σου. Γιατί, παιδιά, είναι απλό το πράγμα. Η εμπειρία δεν γεννιέσαι, μπαίνει στο κήπο και εξεμπειρία. Την αποκτά γράφοντα χιλιόμετρα. Αυτά τα παιδιά πότε θα την αποκτήσουν αν δεν πάρουν ευκαιρίε. Προτιμώ να βλέπω τον Άθανα Σακόπουλο, τον Ζαγαρίτη, να κάνει το λάθο, να παίρνει την κάρτα που λέει ο λόγο να πάρει τα πάνω του, να βρει, να βρει, ρυθμό, να πάρει εμπειρία. Παρά να βλέπω έναν οτιδήποτε εγώ δεν έχω θέμα, δεν μιλάω ρατσιστικά ότι είναι Ισπανό ή οτιδήποτε, που να μην τον νοιάζει καν. Αυτά τα παιδιά ανδρώθηκαν στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα μπορεί να είναι και τη φανέλα. Βέβαια, βλέπουν και το μέλλον, το, το, επαγγελματικό του μέλλον. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο Παναθηναϊκό, όπω με το Ζαγαρίτη, έχει κάνει προτάσει περιμένει απάντηση και τα άλλα τα παιδιά πρέπει να τα δέσει και πάνω σε αυτά τα παιδιά να στηριχτεί και να πάρει ένα, δύο, τρει, τέσσερι καλού παίκτε από το πάνω ράφι για να μπορεί ο Παναθυνακό να πάει μπροστά. Αυτή είναι η άποψή μου. Και χαίρομαι να βλέπω αυτού του παίκτε. Και πήγε καλά σήμερα. Και ο Αλεξανδρόπουλο πήγε καλά. Παρόλο που κουράστηκε ένα διάστημα, ένα δεκάλεπτο εκεί στο 70 και κάτι έμεινα από ανάσχε και ο Βέλεφ και του ε, ε, λέγανε από το μπάγκο τι πρέπει να κάνουν. Ε, 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 θεωρώ ότι πρέπει να είναι και να είναι ε, στι πρώτε επιλογέ του Μπόλωνη. Αυτό. Ναι. Πολύ σωστό. Λοιπόν, σούπερ πανάδα, λέει καλησπέρα σε όλου. Λύει, επειδή έχασα την πρώτη εκπομπή, εύχομαι σε όλου καλή Παναθηναϊκή χρονιά. Ε, όσο για τον καλή αγώνα χρόνια. με τον Απόλωνα, ευτυχώ που υπάρχει το βαρ. Αυτό που λέγαμε πριν λίγο, Σάκη. Ε, ο τίτλο τη εκπομπή στην ουσία σήμερα είναι Απόλαιο Παναθηναϊκό 0-1 με βαρ, βάρ, παναθηναικο Παναθηναϊκό 3-1 χωρί βαρ. Φίλε, έπεσε μέσα. Αυτό που είπε στην αρχή είναι όλη η εκπομπή. Το μάτς χωρίς, ε, πα, χωρίς Η προφορία αύριο στα περίπτερα η εκπομπή, αν είναι πιστός, mm -hmm. στην εφημερίδα θα είναι ο τίτλος. <laughs> θα δεις ότι αυτό κανονικά, Σάκη μου, αυτό περίμενα να δω. Και άμα δεις εδώ τι γράφουν σε μερικά site. Φίλε, μπήκα μέσα και είδα, άνοιξα να δω το ίντερνετ για αυτά. Και λέω, ρε εσύ, ξέρω εγώ ψαχνόμουν, λέω, ρε εσύ, μπας και είμαι τρελός ανώμαλος, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, νίκη εμφατική που ούτε για τον Ολυμπιακό δεν γράφανε τέτοια τέτοιε αειδίε. Γιατί για μένα αυτά είναι αειδίε. Δηλαδή, γλύφουν και επιπυλάνε το, κόσμο, το μυαλό του κόσμου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν έχετε ρε γνώμη, άποψη. Δεν έχετε το σθένο να πείτε αυτά που βλέπετε. Γιατί σα πληρώνουν. Δημοσιογράφοι δεν είστε ρε παιδιά. Ποια είναι η δουλειά σα δηλαδή. Να μα λέτε τώρα για αυτή τη νίκη του Βάρ, γιατί εμένα νίκη του Βάρ είναι. Όπω το είπε, νίκη του Βάρ είναι. Ευτυχώ. Δεν στεναχωριέμαι, δηλαδή. μην παρεξηγηθούμε από τίποτα παραλίεσάκι. Δεν στεναχωριέμαι για τη νίκη. Παναθηναϊκό είμαι. Δεν βάζουμε εδώ πέρα μέτρο. Αλλά ποια νίκη τώρα, τι είναι αυτό το χαλί, είδατε καμιά εμφάνιση. Έχω ευχαριστηθεί ήττα με φοβερέ εμφανίσει του Παναθηναϊκού και στεναχωριέμαι με νίκε οι οποίε είναι σαν Πάρτε το χαμπάρι. Ή είστε για μπάλα ή ορισμένοι πρέπει να είμαστε για μπάζα, όχι για μπάλα να, απαντήσω να πατήσω στο φίλο τον Παναθηναϊκό που λέει καλά τα λέτε, αλλά ο δεν, ήταν, δεν, ήταν, δεν, έκανε φάουλ. Φίλε, αυτό δίνει το δικαίωμα στο διαιτητή, γιατί νομίζω το... στην ουσία και για μένα δεν είναι φάουλ. Αλλά δίνει το δικαίωμα έτσι όπω γίνεται η φάση, σφυρίζει, οπότε παίρνει για την κάρτα και γεια σα. Εκεί θέλει εμπειρία. Γι' αυτό είπα πριν να παίζουν για να αποκτήσουν εμπειρία. Συμφωνούμε σε αυτό πάνω κάτω. Ε, ότι πληρώνει τα λάθη του καλοκαιριού ο που λέει ο Κωνσταντίνο, αυτό είπα και εγώ πριν. Για τον Ιωαννίδη που λέει ότι σαν δεύτερο επιθετικό είναι μια πολύ καλή λύση. Ε, ένα από του Μακέντα και Καρλίτο πρέπει να φύγει. Ο Μακέντα για μένα δεν πρέπει να φύγει. Ο Καρλίτο μέχρι τώρα πρέπει να χάσει και κιλά. Είχε και ένα εξάμενο που έπρεπε να είναι προετοιμασμένο. Έχει πάει, πάει πάρα πολύ πίσω. Να είναι καλά πάντω ο Ιωαννίδη και να κάνει, έκανε και μια σούπερ προσπάθεια που είχε ευκαιρία. Ε, εκεί και δεν κατάφεραν να σημειώσει γκολ. ήταν πάρα πολύ καλό ο Ιωαννίδη. Ο, 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 ο σήμερα δεν ξέρω, δεν ήταν και τόσο καλό. Για ε, ένα λίγο φίλο έχεις... Ο Χατζηγιοβάνη σήμερα έχει δίκιο. Ε. Δεν ήταν και στα καλύτερα του. Ο Παναγιώτη είναι... μα λέει καλή χρονιά. Καλησπέρα και χρονιά. Γιατί δεν επιτρέπεται τηλεφωνικέ παρεμβάσει από από, από φίλου του εξωτερικού τι ε, τις Κυριακές, στον Ελλάδα 94,3. Πώ να επικοινωνήσουμε εμεί, λέει, χαιρετισμού. Έχει δίκιο, Έχεις μου. Που... Πρόσεξε. Επειδή <laughs> δεν είμαστε κι εμεί ε, οι Σπίλμπερκ, ο ένα και ο άλλο, ο, ξέρω εγώ, ο Κοκκινόπουλο, πώ τον λένε. Ε, προσπαθούμε με δικά μας λεφτά, με δικά μας μέσα, με δικές μας γνώσεις, γιατί πήξαμε στους ειδήμονες, οι οποίοι σε γλύφουν και μετά ξέρεις τι γίνεται, ε, και θέλουμε να γίνουμε αυτόνομοι. Όχι αυτονομιστές, αυτόνομοι, μην μπερδευτώ. Αυτό. Και σε λίγο, όπως σας είχαμε τάξει, και ότι τάζουμε εμείς το κάνουμε, όπως σας είχαμε τάξει, βλέπετε τι δουλειά έχουμε κάνει και προχωράμε. Σε λίγο καιρό, τώρα σε πόσο καιρό, λίγες μέρες δώστε μας. Θα σας δώσουμε νούμερο και θα βγαίνετε στον αέρα. Βέβαια αυτό λέγαμε και με το Σάκη, ότι οι εκπομπές, επειδή δεν πρέπει να κουράζουν, γιατί καμιά φορά βαριέμαι και εγώ τον εαυτό μου να τον ακούω, ε, πρέπει να έχουν ουσία. Εδώ βγήκαμε μία ωρίτσα με το Σάκη να μιλήσουμε για τον Απόλλωνα και να υπάρχει ουσία. Δεν ήρθαμε να σκοτώσουμε τη βραδιά μας. Έχουμε δουλειέ μετά και φτάνει μία ώρα να μιλήσουμε και για τον Απόλλωνα και για όλα. Βέβαια, πολλοί κόσμοι δεν την ήξερε την εκπομπή. Είναι εμβόλυμη. Απλά να ξέρετε, όπω είπε και ο Σάκη, ότι μετά από εμβόλυμε αγωνιστικέ θα έχουμε και εμβόλυμε εκπομπέ. Είναι λογικό. Εμεί έχουμε αυτή την ευκαιρία. Δεν θα πάρουμε παραπάνω λεφτά ούτε εγώ ούτε ο Σάκη. Για την τρέλα μα το κάνουμε. Για την βλά μα το κάνουμε. Για την αγάπη μα το κάνουμε. Και εγώ και ο Σάκη. Λοιπόν, και για τι γραμμέ είπαμε λίγο υπομονή. Θα το ρυθμίσουμε να βρούμε κάποιε ειδικέ συσκευέ, νούμερα τηλεφωνικά και αυτά, να τα εισάγουμε στον πιέζ, να είμαστε έτοιμοι κι εμεί να σα βγάλουμε στον αέρα, παιδιά. Έτσι. Ο Σαραβάκο λέει: Ισάκη, κάποιο λέει, πηγαίνει στην Πάη, Τι κάνει, λέει, Για καφέδες λέει τον άνθρωπο, τον έχουν εκεί. Ο Τσάκη 13. Τσάκη 13, η άποψη δική μου είναι ότι. Ε, όχι, είναι μύθο, είναι θρύλο, είναι δεν ξέρω τι σημαία του Παναθηναϊκού και ο Σαραβάκο, αλλά είναι too soft για αυτή τη δουλειά. Το uh, του killer είναι στο κήπεδο. Του match είναι όντω uh, στον στο κήπεδο. Αλλά για εδώ, για αυτή τη δουλειά, λέω too soft. Άστο. Ας... Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ καλό άνθρωπο, πολύ καλό παιδί. Εδώ θέλει άλλα. Θέλει σκυλίσια. Θέλει να είσαι σκύλο. Πού είναι ο Ντότ, σαν αυτόν. Σα ακούω, Σάκη. Να τελειώσω αυτό που ειναι ο σαν αυτον σα ακουω σακη να τελειωσω αυτο που ελεγα πριν. Λοιπόν, όποιο φίλο στο εξωτερικό κόψα, θέλει. Π, 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 π. Α... Φεύγει, όποιον... θα μου δίνει χαστούκια. Όταν κόβω τον φίλο σου, θα μου δίνει χαστούκια. Γεια, λέγε. Όταν. Ε, 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 μάλλον, στον Ελλάδα είναι 4,3 κάθε Κυριακή 12 μέρε. Υπάρχει η δυνατότητα και από το εξωτερικό να επικοινωνείτε μαζί μα. Όπω ο φίλο μα ο Ντέμι, ο Κυριαζός, που σχεδόν κάθε Κυριακή τα λέμε, ο οποίο παρπιπτόντω βρίσκεται σε ένα βουνό στην Νορβηγία με μείον 35 βαθμού, είναι σε κυνήγι. Ε, μου έστειλε υλικό προηγουμένω και στέλνει τα χαιρετίσματά του με ρεύμα και έτσι λοιπόν. Όπω επικοινωνεί ο φίλο μα ο Ντέμι, μπορείτε όλοι από το εξωτερικό να επικοινωνείτε απλά, με άνεση. Είναι φορτωμένε οι γραμμέ, είναι μία γραμμή και θα πρέπει λίγο να περιμένετε και να ξανακάνει. Τυχαίνει μερικέ φορέ που είναι λίγο φορτωμένε οι γραμμέ. Κάποιοι θέλουν να μα πούνε μόνο μια, καλη... μια καλημέρα κάτι και... και τυχαίνει που γεμίζουν οι γραμμέ. Απλά πράγματα δεν κόβουμε κανέναν και εννοείται βγαίνετε με άνεση στον αέρα. Μπορείτε δηλαδή και από το εξωτερικό να επικοινωνείτε. Ε, νομίζω ότι κάτι στο τηλέφωνο είναι. Θα το γράψω τώρα. Νομίζω είναι 2-10-220-5943. Ναι, το θυμηθήκα. 2-10-220-5943. Αυτό είναι το τηλέφωνο του 943. Άνετα, μπορείτε να επικοινωνείτε και να βγαίνετε στον αέρα. Να σου πω, ο Σόκο Official TV με ρωτάει κάτι άλλο που είχα ρωτήσει, λέει, δεν προλάβει να απαντήσεις, αν η εκπομπή γίνεται, λέει, είναι στούντιο ή από τα σπίτια σας, ειδικά εσύ Λάζαρε, background το έχεις πίσω. Τέλος πάντων, θα το αφήσουμε γρίφο, έλα μωρέ τώρα. Βέβαια, τα τεχνικές λεπτομέρειες είναι. Εσύ. τώρα τι σχέση έχει από πού βγαίνουμε και από το δρόμο να βγούμε με, μια, με ένα τηλέφωνο. Αδερφέ, ξέρω γιατί το ρωτάς, ό,τι βοήθεια θέλει. Προσωπικά και σε μηνύματα, εγώ ότι γουστάρει να βοηθήσουμε, ό,τι ξέρω βέβαια. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν κάνει ο Ταράσα τον παπά, ο παπάς κάνει Ταράσα. Πάντως δεν βγαίνουμε από στούντι αυτό που ήξερες εκεί στην Αθήνα. Όχι, είμαστε μακριά. Έδρα βέβαια έχουμε την Νοτιοανατολική Αττική σε στούντιο και γίνεται σύνδεση με τηλεοφόρα Αλεξάνδρας και βγαίνει με... μέσω τηλεφωνικής γραμμής, μέσω Skype δηλαδή, στην πλατφόρμα που βλέπεις στο κανάλι μας στο YouTube με ένα ωραίο, πολύ ωραίο τεχνικά καταρτισμένο στούντιο αλλά θέλει πάρα πολλές διορθώσεις ακόμα αλλά από το να περιμένουμε είπαμε να βγούμε, να μην αφήσουμε κενό και τα διορθώνουμε στην πορεία. Ο Παναγιώτης ο Διαμάντης ήδη έχει ανεβάσει και το τηλέφωνο για όσους το χάσαν παιδιά στο, chat εδώ που μιλάτε. Α. Ναι, τηλέφωνο επικοινωνία, παιδιά, υπάρχει, αλλά είναι του σταθμού που βγαίνουμε, του ραδιοφωνικού σταθμού που βγαίνουμε με το Σάκη κάθε Κυριακή 12 με 2. Και ποιο είναι το τηλέφωνο, φίλε, Σάκη. 10 2 20 -5 -9 -43. Το έχω γράψει κι εγώ και ο Παναγιώτης εδώ στο chat. Όποιο το θέλει, μπορεί. μπορεί, όχι τώρα, εννοείται έτσι. Στο, είναι του Ελλάδα το τηλέφωνο αυτό. Μπορεί. Μπορούν οι φίλοι να καλούν 12 με 2 κάθε Κυριακή που είναι εκπομπή μα εκεί. Καλησπέρα και στο Βόλο ο Γεράσιμος Πίνας που βλέπει την εκπομπή. Την ΑΕΚ λέει ο ΣΟΚ Official TV κυνηγάμε, όχι τον Άρη. Ε, εντάξει τώρα ρε Δημήτρη Λιβάνε, ο Πούγκουρας δεν κάνει ούτε για τοπικό. Μη λες τώρα και σε μεγάλε κουβέντε. Έλα τώρα, εντάξει. Νομίζω το αδικής στο παιδί. Θα έχει και τις τραβές του, αλλά είναι άδικο αυτό γιατί πολλές φορές έχει σταθεί στο ύψος του. Ε, Καλησπέρα, παιδιά. Λέει από Άρτα, λέει ο Ηλία Σοτάτση. Γνωρίζετε για ποιο λόγο υπήρχαν άτομα μέσα στο γήπεδο σήμερα χωρί μέτρα προστασία και χωρί μάσκε. Δεν το ξέρω. Το πρόσεξα και εγώ αυτό και μου έκανε εντύπωση να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αρχίε εννοεί, γι' αυτό μιλάει. Δεν ξέρω. ξέρω Μπήκαν, αν όπω έβλεπε, ε, φάτσα με την κάμερα απέναντι δηλαδή, υπήρχαν άκουγα φωνέ και είδα κάποια άτομα. Εγώ, νο... εγώ νομίζω ότι είναι φωτογραφίε στην αρχή. Yeah. Αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν yeah. ήτανε, Κάποια άτομα, δεν ξέρω πώ ήταν και μου έκανε εντύπωση που ήταν πώς εκεί. Πώ βρέθηκαν εκεί πέρα, ενώ απαγορεύεται. Ε, μπλόκαρε, λέει αυτό το τάδε, λέει εσέ λέει Μαζάλη, λέει ο Βέλτσο. Ε, σαν άμα πέσει κάτι στην αντίληψή σου που εδώ αποπροσανατολίζει την κουβέντα, μην απαντά. απλά, ναι, μπλόκαρε, όχι για τίποτα άλλο. Ναι. Δημοκρατία είναι αυτό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Διότι όπω βλέπετε, όλοι τηρούμε και εμεί ακόμα αυτό το οποίο. Ε, αν είναι κάποιο που ξεφεύγει, παιδιά, στη ζωή υπάρχουν αυτά. Οπότε πάμε ο... 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 να το Δεν θέλει για πολλά ούτε να καθόμαστε τώρα να. Μια χαρά λέει κανεί για στόπερ, λέει ο Ηλίας ο Αντίοχος. Κι εγώ συμφωνώ. Κι εγώ συμφωνώ. Για τον Μπούγκουρα, μάλλον θα εννοεί έτσι. Εντάξει, μετά το ρευματισμό του δεν γύρισε καλά, βέβαια. Εντάξει. Πρέπει να πάρει κι αυτό παιχνίδια. Τι να πω, ε... Πέρυσι ήταν μια χαρά ο άνθρωπο. Το χόρτο μαγικό μα λύσακι, αν πρέπει να πιστεύουμε στο κύπελο. Εγώ, ο μοναδικός στόχος για κούπα τέλο πάντων είναι μόνο το κύπελο φέτο. Ε, πέρασε χωρί μετά από την κλήρωση του Παναγενικού Κυλαμία, πέρασε 8 χωρί παιχνίδι στην ουσία. Γίνεται τώρα, ε, θα ξεκινήσει το κύπελο. Οπότε ο Παναγενικό πρέπει να εστιάσει και σε αυτό. Τουλάχιστον γιατί εκεί είναι πιο λίγα τα παιχνίδια, κάτι μπορεί να γίνει, τουλάχιστον να μην πάει χαμένη χρονιά. Και φυσικά στο, ποδόσ, στο, στο πρωτάθλημα. Ε, κάποιοι λέγανε ότι μπορούμε να κυνηγήσουμε μόνο τον Άρη. Ε, με τα δεδομένα τα σημερινά κυνηγάμε την ΑΕΚ. Ο Άρης είναι 13 βαθμού μπροστά, αν θυμάμαι καλά. Ε, στην πορεία θα δούμε αν αλλάξει γιατί μπορεί να κάνει κοιλιά, σαν αυτή που είχα εγώ παλιά, ο Άρη και να κυνηγάμε τον Άρη. Να πάει καλά η ΑΕΚ. Τώρα με και το καινούριο προπονητή. αυτό θα το δούμε. Είναι ένα γύρο μπροστά. Μην κοιτάσαι, εσύ δεν είναι πίτα. Είναι γύρο ποδοσφαίρου, έτσι. Τι λε, Υπονοεί κάτι τώρα, Όχι, δεν λέω. Άκουσα το όνομά εσύ, το εσύ που πήγαινε. εσύ που μας βλέπεις εκεί, στην κάμερα, εσύ, εσύ. Λέω, αν υπονοείς κάτι, αυτό... Όχι, άκουσα το όνομά σου και αυτό γίνε, σου λέω. Γίνε, γίνε γι σύ γι σύ και γίνε σαφής και, Υπονοείς κάτι για το φαΐ. Έχω χάσει 7 κιλά, ρε, έχω ρέψει. Δεν έχει μουρλάνει τίποτα. Κάτι. Δεν μπορώ να δυνατίζω τον κόσμο και να. Και ορθή πράτη, α είναι κάτι. Γιατί ρε, αυτό είναι η μαγκιά η διαφορά. Λοιπόν, το παιδί λέει του Απόλυν να αποκτύπησε, λέει πώ είναι, λέει ο Γκιώκας. Πήγε νοσοκομείο να κάνει εξετάσει, ε, παιδιά. Ο γιατρό που μίλησε είπε ότι μάλλον. Μα γι' αυτό είπε μάλλον. Διάσει και οπότε για να σιγουρευτούμε καλύτερα, λέει, να δούμε τι γίνεται. Γι' αυτό έφυγε με στενοφόρο για νοσοκομείο. Δεν έχει κάτι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Θα το δω, βέβαια, μέχρι να κλείσουμε. Γιατρικό δελτίο. Σε λίγο τώρα, σε λίγο. Τι ώρα ξεκινάει ο Ολυμπιακό, Έχει ξεκινήσει, 7.30 ώρα. Έχει, έχει ξεκινήσει. Λοιπόν. Ε, τώρα σε 5 λεπτά και θα κλείσουμε κι εμεί. <Το> <Το> ναι, ναι, στο Εντάξει, ο... <Το> <Το> δεν βλέπω ρε παιδιά. <Το> <Ο> SM, <Το> διά, δεν βλέπω να βρει. Ηρεμήστε, χαλάρωστε τώρα. Δεν είναι. Άντε, κι αν πούμε κάνα μία φορά κάτι, ξέρω εγώ, οκ. Okay. Λοιπόν, αγκαλιάστηκαν λύσει στον goal offside. Λέει ο Ηλία ο Τάξη. Εγώ το είπα, Σάκη, και, και το είδα και από την αρχή. Γιατί μόλι το είδα, εγώ έβλεπα τη φάση και του παίχτε που είχαν αισθηθεί για να περιμένουν την μπάλα. Και εγώ το είδα τον τελευταίο παίχτη από πίσω ότι ήταν offside. Όταν πήκε τον γκολ, καλά λέω, περιμέντε λέω δύο λεπτά και θα μάθετε αν είναι ή όχι. Τελικά επιβεβαιώθηκα. Α, πες το, ξέρω εγώ, διέστηση. Αλλά φαινόταν ότι ήταν. Ε, θα μου πει τώρα από την τηλεόραση, μην κάνουμε του μάγκε και αυτά. Όχι, έχει δίκιο, το έδανε και στη. Απλά δεν γούσταρα ρεσάκι τώρα για λίγο πέταγμα εκεί του χεριού, ξέρω εγώ για αυτά. Οκ, okay. Παναθηναϊκός Παναθηναϊκό ήσαι. Βάλ του άλλα δύο μετά να βούλω στα στόματα. Άμα δεν Τελειώνει, ήταν το Βαρ να σε σώσει, γιατί πήγαν να σου χρέωσουν δύο τζάμπα γκολ, τρία τζάμπα γκολ, άστο. Άστο. Λοιπόν. Λοιπόν, έχω έχω το, έχω το ιατρικό, ιατρικό Ιωανίδη. του Ιωαννίδη. Να τα ακούσουμε. Γλίτωσε τα χειρότερα, λοιπόν, αλλά θα μείνει ένα μήνα εκτό. Ωραία, ο... φίλε. Ο... Τι λε τώρα. Ναι, ο ναι, ο Έλληνα επιθυμητή. Ο, ο, ο Νίκο. Έπαιζε και ο δικό μα. Ο Ιωαννίδη, ο δικό μα. Λοιπόν, έπαιζε... λοιπόν έπαιζε... έχει στο, το στο, Κάτσι, το, για ποιον λε τώρα. Ε. Για ποιον μιλά τώρα, δεν ακούω, δεν κατάλαβα. Ήδη <συνθήκον> τον επιθετικό του Απόλογα. Του Απόλογα, εντάξει, μπερδεύτηκα και λέω τι μου λέει τώρα ένα μήνυμα. Εντάξει, είπα. δεν το άκουσα, συγγνώμη, Σάκη, πάμε. Το παιδί που παιδί συγκρούστηκε με τον Διούδη. Λοιπόν, την νεότερη Ο Ιωαννίδη έχει ψιάσει κόμχη, το οποίο είναι το κόκαλο κάτω από λοιπόν θα μείνει για περίπου ένα μήνα εκτός δράσης μέχρι να επανέλθει τουλάχιστον να πέφυγε για τα χειρότερα γιατί θα μπορούσε να τραυματίσει έτσι με όλο αυτό είδες πως ήταν η φάση ήταν λίγο, λίγο έσπασε ατσούμπαλο έσπασε το κόκαλο να... εδώ έτσι. έσπασε το κόκαλο εδώ αυτό, αυτό έχει ο έχει, δικός μας και φυσικά ο δικό μα δεν έχει ο Ιωαννίδη μια χαρά, έγινε αλλαγή. Ο, ο Διούδη τοποθετή, τοποθετήθηκαν ράματα. Και γι' αυτό ζαλίστηκε στην αρχή και στο τσάκ θα γινόταν αλλαγή. Αλλά μέχρι να φύγει ο Ιωαννίδη, συνήλθε και τελικά δεν έγινε αλλαγή. Και... Δεν τον βλέπω να έχει κανένα πρόβλημα. Είδε εσύ κανένα ιατρικό πρόβλημα. Όχι, ε, ε, είχε σκίσιμο και το, τοποθετη, τοποθετήθηκαν ράματα και συνέχι, συνέχισε κανονικά. Δεν είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα ο Διώδη. Γι' αυτό απλά ζαλίστηκε από την σύγκρουση. Οπότε είναι όλα καλά και τουλάχιστον πάλι καλά που δεν είναι απέφυγε τα χειρότερα και ο το ποδοσφαιριστή του, του Απόλλωνα, Γιατί το κυριότερο φυσικά είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών. Και στην Καλαμάτα, μετά... έτσι στο Μανιάτι το Θάνο, στο Μάρκο, το ε, στο Μάργο το Παπανδρεόπουλο. Πάμε να πούμε τα τελευταία μηνύματα για να ναι, κλείσουμε. Ναι, ναι, ναι. Α δούμε τα τελευταία μηνύματα. Δεν ξέρω αν έχει καμία ενημέρωση τίποτα από τα σκορ που παίζονται τώρα παιχνίδια. Ε... Ωραία να κοίτα κάποια μηνύματα εσύ και να πάμε. Ε, Ολυμπιακό μέχρι πριν λίγο ήταν 0-0. Τι πιστεύετε, λέει, ότι αν θα βγούμε Ευρώπη, λέει, πώ το βλέπετε. Εμεί πάντω το βλέπουμε θετικά. Το θέμα είναι με ποιου θα παίξει στην Ευρώπη και πώ θα είναι σε τι κατάσταση <laughs> το ρόστερ που ήδη θα έχει σε εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Ο SM, ποιο κύπελο ρε παιδιά, λέει, τι σαν τρώμε, λέει, πια Ευρώπη, λέει, δεν πρόκειται να παίξουμε. Εντάξει, θέλουμε να παίξουμε. Το θέμα είναι μπορούμε να παίξουμε ή θα βγούμε με τις εμφανίσεις αυτές Ευρώπη. Δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω. Μάντι πλέον εδώ τίποτα. Καλύτερα τζόκερ παίξε, εδώ μην μπει κουβέντα για αυτά τα παιχνίδια. Ε, Χριστόδουλος Κατσαρός, καλησπέρα λέει. Το κύπελο λέει είναι μονόδρομος, λέει ο Εστί. Και ο μόνος εφικτός στόχος λέει που δίνει τίτλο. Καλησπέρα λέει Σάκη Λάζαρο Χριστόδουλος <Κι> μας λέει φίλε. Εκεί πρέπει να εγώ λέει δεν φοβάμαι που είμαστε λέει Αχ τον έχασα τον Τάτσι Ναι ε, φεύγουν ένα... πολλά μηνύματα φεύγουν Πώς Φεύγουν πολλά μηνύματα και δεν τα προλαβαίνουν Ναι ρε γάμολο Καλησπέρα από Γλυφάδα λέει ο Deathless13 Εύχομαι από Αθηναϊκός να ξαναεπιστρέψει εκεί Που ανήκει το ίδιο εύχομαι και εγώ ο SM Reporter που ασχολείται με διεθνή ποδόσφαιρο είπε ότι ο Πάο είναι ακόμα τιμωρημένο και δεν πρόκειται να παίξει Ευρώπη πάλι. Όπα. Όπα. Τι έγινε, δεν κατάλαβα. Επειδή είναι τιμωρημένο, λέει δεν πρόκειται να παίξει Ευρώπη. Πάλι. Αφού δεν είναι ο Παναθηναϊκός, ναι. Ο Τιμωρημένο ήταν μέχρι την περσινή χρονιά. Ναι, που δεν νομίζω. Να Καλά, τώρα επειδή Με το είπε και ξένο. ρεπόρτερ, Μέχει κράτα φέτος, λίγο μικρά γαλάθια, Δεν νομίζω. Δεν είναι... Όχι, δεν υπάρχει, δεν νομίζω. Σου, σου απαντώ. Έφαγε τρία χρόνια ποινή, η οποία ε, αν πλήρωνε νωρί θα τη γλίτωνε. Δεν το έκανε και εξέτεισε ε, ακόμα χρόνια, την τελευταία και... χρονιά που ήταν η περσινή σεζόν. Είναι, είναι φέτο. Αυτή που δεν παίξαμε φέτο. Αυτή που διανύουμε. Τώρα, το καλοκαίρι, αν η Ευρώπη ο παίζει κανονικά. Να που και οι ξένοι ρεπόρτερ, αδερφέ, σε εσέμ κάνουν λάθο. Στείλ του μήνυμα, πε του είσαι ανενημέρωτο. Λοιπόν. Ε, ε, καλησπέρα και στον Παπανδρεόπουλο. Λέει καλησπέρα σε όλου του ε, ομοειδεάτε. Ε, ο Στίβο Ατματζίδης, ωρε μου, φύγαν μηνύματα εδώ πάλι. Φύγαν μηνύματα. Εγώ φοβάμαι, λέει, πως είμαστε, λέει, πάω, πάω με 7, πίσω, λέει, με 7 από την ΝΑΚ. Φοβάμαι, λέει, το κάκι στο ποδόσφαιρο που παίζουμε. Ε, και τις απουσίες, λέει, των βασικών δεν ξέρω. είναι ακόμη, λέει, για δύο χρόνια π. τιμωρημένος, λέει, νέα τιμωρία είναι αυτή. Πότε ήταν. Πότε ήταν αυτό, και εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι καθόλου. Αν φα... θα, 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 θα το ξέραμε, δεν γίνεται αυτό. Πότε φάγαμε δύο χρόνια, γιατί. Κάτσε εδώ τώρα, κάτι συμβαίνει, δεν μπορώ να το καταλάβω και λίγο ψιλοσοβαρεύει η κατάσταση τώρα. Τέλο πάντων. Ετάξε, άστω, θα, θα το οποία. δούμε. Να τσεκάρετε τι διαβάζετε. νέο λέει για προπονητή στο μπάσκετ. Ε, νεότερο δεν υπάρχει δεν υπάρχει, υπάρχει τώρα φήμε, λένε εδώ ε, κυκλοφορούν γι ραδιορβίλες για Μανολόπουλο νομίζω Μανολόπουλο ακούγεται με, δεν τα βρήκε με, με το Κατσικάρι με, με Χαραλαμπίδη τώρα υπηρεσιακό ε, πορεύεται τώρα ο Παναθηναϊκός εντάξει θα το στις θα, επόμενες μέρες πιστεύω θα το τελειώσει αυτό το θέμα ο Θοδωρής ο Μπάτσης λέει ότι να είναι λες ΣΕΜ εντάξει δεν ξέρω παιδιά εγώ αυτά δεν τα γνωρίζω. Δεν το ξέρω και σίγουρα νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Ε, θα το ελέγξουμε, θα το δούμε, αλλά ξέρω ότι έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Κοιτάμε για Ευρώπη εμεί, έτσι. Τώρα τι είναι αυτά εδώ που λες, εκτό αν δεν γνωρίζει ή αν ακούς τώρα μπαρούφε από αυτόν εκεί που τα λέει. Δεν ξέρω. Που είναι και το πιο δεν το λογικό. Ξέρω. Και, κάτι... και κάτι... να σου πω και κάτι στενάχωρο που θα στενοχωρηθεί. Ότι τέλο ο Λαμνέλ Ζε, το τρελοκομείο που θα υποτίθεται ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τελικά. Τελικά. Τελικά δεν ήταν με τον καλό χαρακτήρα έτσι. οπότε η... θα μείνει στην Ατβέρπ και τα, και τα... τα... ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κινηθεί σε πλέον άλλες υποθέσεις. Βάζει στο σιτάρι αυτή την υπόθεση ο Ντρεωσή και, Γάλλος... και ο Γάλλος ασχολείται ήδη με άλλε που βρίσκονται στη λίστα τη δική να, του. Ναι, ο Παναγιώτη ο Γαργάλη αυτό λέει. Καμιά τιμωρία. Μέχρι και ο τέταρτο αυτό λέμε. Βγαίνει η Ευρώπη ε, και ο όχι περίπου έτσι συμπεριλαμβάνεται. Έχει δίκιο. Ε, τώρα, α... τώρα ε, τι άκουσε από πού και τι είναι αυτό. Λέω φάγαμε και δεν ξέρουμε τι φάγαμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλο πάντων, εντάξει. Όχι, είπαμε. Λάθη, όχι. Να σου πω, μην το φάμε τώρα το βέβαια. εντάξει, ωραία. Τσάκι 13 Ευρωλίγκα λέει πιστεύετε θα νικήσουμε αύριο. Αύριο. <laughs> αύριο. Ναι, ναι, μπάσκετ εννοεί. Αυτό κοιτά, πάντα μια αλλαγή προπονητή. Δεν είναι κονσέρβα, είναι 7 και 53 πρώτα λεπτά. Έτσι, 8 παρα 5. Ε. Άλλωστε, το βλέπετε και από τα μηνύματα, αν είναι ζωντανό ή όχι. Λοιπόν, για λέγε, αύριο, Ευρωλίγκα. Κοίτα, πάντα μια αλλαγή προπονητή. σω είναι μια, πώς να σου πω, ένα ηλεκτροσόκ για του παίκτε. Σε αυτό το Παναθηναϊκό, φίλε, δεν ξέρω. Βέβαια δεν έχει έρθει ο καινούριο, μιλάμε με υπηρεσιακό πάμε. Μπορεί να δει καλύτερο Παναθηναϊκό, μπορεί να δει πάλι 15 πόντου. Γιατί ο Παναθηναϊκό και με το λάβριο έφαγε 60 πόντου στο ημίχρονο. Έχει. Δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν... Ή θα δει κανένα σκορποχώρη, ή θα δει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή από αυτό, αυτό το Παναθηναϊκό όλα να τα περιμένει. Μα... Μακάρι να κερδίσουμε. Δεν ξέρω, ο προπονητή και βλέπουμε στην πορεία. Δεν μπορεί να πει κάτι. ο Ηλία ο Τάτσι ρωτάει: Παιδιά με άλλη θα παίζει ο Κουρμπέ και ο Μάλλον όχι, είπε ο Σάκη πριν λίγο. το, το, το απάντησα και πριν. Είπαμε: Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δεν είναι θέμα μια εβδομάδα μόνο. Ωραία. Και για να κλείσει, λέει ο Σπύρο Γιώτη: Απογοήτευση. Πε κανένα ανέκδοτο για να κλείσουμε, Ρεσάκη. Λέγε. Λέγε και κλείνουμε βάλω... με λίγο γέλιο. Για στην έκτακτη εκπομπή θα σου βάλω ένιγμα. Ορίστε, δεν κατάλαβα. Επειδή είναι έκτακτη εκπομπή, ανοίγουμε. Όχου, μου αρέσουν τα ανοίγματα. Ποιο τα ακούει όλα. Τι, 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 τι. τι. Ποιο τα, όλα... τα ακούει όλα, αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα. Ποιο τα ακούει όλα, αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα. Και θα σου πω άλλο ένα και μετά θα κλείσουμε. Για πες μου. Ποιο τα ακούει όλα, αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα. Για λέγε. Να το πάρει το ποτέ. Ναι, πάρτο. το. Το αυτή. Εντάξει, καλό. 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 Άντε και ένα τελευταίο. Τι είναι μαύρο, βγαίνει τη νύχτα και τα εξαφανίζει. Τι είναι μαύρο, βγαίνει τη νύχτα και τα εξαφανίζει. Μαύρο, και τα εξαφανίζει. Το μαύρο στο χάλι, όχι. Φίλε, χωρίς το μαύρο, ε, το βρήκε. Κι όμω, το σκοτάδι. Το σκοτάδι, ε. Καλό αυτό. Ε, φίλε. Καλό. Μπράβο. 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 Καλά το πας. Λοιπόν, εγώ χαιρετώ τον κόσμο. Ραντεβού, προσέξτε, Λυκώς. γιατί αύριο έχουμε και βρολίγκα. Ραντεβού, βέβαια, αν δεν έχουμε κανένα έκτακτο, στο... στο ράδιο Κυριακή 12 με 2 στον Ελλάδα FM. Καληνύχτησε ο λόγο δικό σου στο τέλο. Ε. Ε, όχι, εγώ να πω μόνο αυτό που είπε. Αυτό ήθελα να πω και εγώ για τον Ελλάδα, που έχουμε και γραμμέ παιδιά εκεί. Κυριακή, 12 με 2, το μεσημέρι θα είμαστε εκεί. Και φυσικά το ραντεβού μα το επόμενο είναι εδώ, πάλι την επόμενη Δευτέρα στι ε, στις 9 το βράδυ. Ε, το επόμενο παιχνίδι, εκτό από το ευριανό που είπαμε το Ευρωλίγκα, είναι την Κυριακή σε 7.30 με τη Λάρισα. Γι' αυτό το παιχνίδι θα πούμε περισσότερα στο ραδιόφωνο την Κυριακή. Θα ξέρουμε με ποιου παίκτε θα πλέον, αν και πάνω, πάνω κάτω ή τι θα το συζητήσουμε τη Δευτέρα, την Παρασκευή, την Κυριακή, καλά το πα, το πρωί. Και φυσικά για ό,τι θα δούμε, θα τα πούμε τη Δευτέρα εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Εγγραφή, μην ξεχνάτε παιδιά και like στη σελίδα μας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, για τα μηνύματα, γιατί πραγματικά και τα περισσότερα τα χάνονται, γιατί ξέρει έρχονται καινούρια. Από όπου κι αν μας βλέπουν έτσι, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και να κλείσω με χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν σήμερα και αύριο, γιατί αύριο γιορτάζουν οι έτσι, Σπίτι χωρί Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Η μισή Ελλάδα πάνε ναι, αύριο γιορτάζει. Το Χρόνια τίγε, πολλά. είχε Γιάννη, Γιάννη είχα πάντα. Καλά. Γιατί ε, τι κάνει Γιάννη, κουκιά παίρνω, Ναι. Α πούμε. Ξέρεις. Ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσου γιορτάζουν χθε, ε, σήμερα και όσου γιορτάζουν αύριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι εντάξει, okay. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, για την όμορφη παρέα. Ραντεβού Κυριακή και Δευτέρα. Από μένα, φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Αυτό ήταν. Θε κι άλλο. Λοιπόν, άλλο θες, θες. Καλό βράδυ, Σάκη. Έχεις... Ραντεβού. Έχεις... Ορίστε. Έχει κάτι που, Έχω... που έχουμε ξεχάσει όχι, όχι, να τίποτα, το πούμε. Τίποτα, ναι. Πάμε να καληνυχτήσουμε. Γιατί με περιμένει το φαΐ. Όχι, πάω να δω και εγώ τον αγώνα. Τι σε περιμένει. Τίποτα. Έλα, πάμε. Έχι, φτιάξε καλό φτιάξει παλιά και η Ζακάκου. Λοιπόν, σα αφήνω. Ναι, ναι, δεν ξέρει. Άσε, ρε. Έλα, ρε. Με πίστεψε. Λοιπόν, άντε, καλή νύχτα εκεί. Καλό βράδυ σε όλους, παιδιά. Άντε, φιλιά γύρω.